έρχεται. Σήμερα μία και τέταρτο κορίτσια, ξέρετε τώρα. Κορίτσια, λέω στις φιλενάδες μου που μας ξέρουν και μας βλέπουν κάθε μέρα. Τώρα μέχρι να τελειώσουμε τις εκλογές, λίγο θα έχουμε κάποιες μικρό. Ψήλο αλλαγούλες, αλλά τόσο ψηλές που δεν θα φαίνονται. Μην ανησυχείτε καθόλου. Καλέ, σας είπα ότι σας αγαπώ πάρα πολύ. Σας είπα τι μου συνέβη εχθές που θέλω να σας το πω, ρε παιδιά. Πες το μας. Χθες ήρθε μια πραγματικά, μια ανθοδέσμη, ένα δώρο εκπληκτικό. Ναι. Το είδαμε στο Instagram. Τόσο. Φανταστικό. Α. Με τα λουλούδια τα πιο αγαπημένα που το φτιάξανε, δεν ξέρω, ήταν μαγικό δηλαδή, πραγματικά. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Το βλέπω, ενθουσιάζομαι, παθαίνω πλάκα. Λέω καλά, κάντε πέρα να το βάλω στο πόρο παγκάζ, να το φτάσω στο σπίτι μου. Είναι αριστούργημα, αφού σκεφτόμουν να πού να το βάλω. Το βάλω στην είσοδο του σπιτιού απ' έξω, το βάλω από μέσα, το βάλω σαλόνι, το ανεβάσω πάνω, κάτω, πλάγια. Ναι. Τέτοιον ενθουσιασμό από λουλούδια δεν έχω ξαναπάρει. Λοιπόν, βγάζω και φωτογραφία με τον ενθουσιασμό που είχα, μπαίνω στο αυτοκινητάκι μου και φεύγω. Με το που στρίβω Αττικείο εδώ, παιδιά, κάνει ένα κλακ, ακούω ένα γκλουμπ. Όχι. Λέω κάτσε δεξιά, δεν έχω ξανασταματήσει Αττικείο εδώ. Μια φορά στη ζωή μου σταμάτησε. Λέω κάτσε με κυνηγάνε κιόλα. Βγαίνω έξω, κοιτάζω. Νερά, λουλούδια, πράσινα κομμάτια, πώς τα λένε αυτά. Ποιο μάτι με έφαγε, αλλά μάλλον το δικό μου, γιατί τέτοιο μάτι που του ρίξα. Μεγάλη στεναχώρια. Πω, κρίμα. Πάει. Μόνο στη φωτογραφία έμεινε. Πάει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και όπως μου γράψει και το Ναταλάκι από κάτω, μου λέει Ελένη μου το είδα το πρωί που ερχόταν. Δεν χωρούσε να περάσει με τον κύριο που το κουβαλούσε. Πραγματικά ήταν αριστούργημα. Εντάξει, τα λουλούδια είναι βασικά για να τα χαρείς την ώρα που τα παίρνεις. Βασικά. Ωραία είναι να ζήσουν και μερικές μέρες, αλλά το βασικό είναι η χαρά του να τα δέχεσαι. Ναι, μωρέ, αλλά κάτι θετικά. Που είναι ξεχωριστό και μοναδικό. Ναι. Το θέλεις να το ευχαριστηθείς λίγο παραπάνω. Έχεις δίκιο. Το έλα, σε παρηγορώ τώρα και δεν. Άκουμε. Και του χρόνου. Το χάρηκες, το φωτογραφίσαμε, το έστεισε. Σωστά. Και του χρόνου. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Τώρα εγώ θα πάω μια γρήγορη από την απέναντι πλευρά. Γιατί θέλω να προλάβω να σας πω, βλέπετε σήμερα φοράω φλατάκι. Αφενός χαίρομαι που το φοράω, γιατί ούτως ή άλλως στην καθημερινότητά μου μόνο με φλατάκια είμαι. Αλλά το έβαλα διότι σκέφτηκα ότι αφού σήμερα, όπως κάθε χρόνο, είναι το ραντεβουδάκι μας αυτό, έφτασε καλοκαίρι, τα Sugar Free είναι εδώ, μαγιό χαμός και με νέες συνεργασίες τα Sugar Free, θα σας τα πω αργότερα, αλλά εννοείται και ρούχα παραλίας, γιατί και αυτό που φοράω δικό τους είναι. Αυτό κανονικά το λες ρούχο παραλίας, δηλαδή δεν έχετε δει τα τελευταία 15 χρόνια τόσο γυμνή στην τηλεόραση. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Έκανα εγώ τα δικά μου σχεδιάκια. Δηλαδή, πήρα λίγο από εδώ, το φέρα από εκεί, το έχω γεμίσει μέσα παραμάνες για να κλείσει λίγο. Γιατί είπαμε αυτά είναι να το βάλεις με το μαγιό σου, να πας στη βόλτα σου, να είσαι πάρα πολύ ωραία στο νησί. Δεν είναι τώρα για να βγεις στην εκπομπή, αλλά εμένα μου άρεσε το ρούχο και λέω: βρε, ωραίο είναι. Θα το μαζέψω από εδώ, θα το κλείσω από εκεί, θα του βάλω όλα τα διάφορα τέτοια. Σας λέω: αν το δείτε από μέσα, παντού είναι όλο. Παραμάνες. Τι να κάνω. Ήταν πάρα πολύ ανοιχτό. Αφού είπα, ρε παιδιά, κλείνει αυτό, είναι φόρεμα. Αφού όλο το στήθος μου είναι έξω. Πώς φοριέται. Αλλά το έκανα εγώ να φοριέται. Λοιπόν, εννοείται ότι αυτό που φοράω σιγά τώρα, μην κάνουμε πώς και τι. Είναι δώρο σας. Έτσι, τσακ μπαμ. Και όχι σε μία, σε δύο, γιατί πολύ το κάνω κέφι. Έχουν και άλλα πράγματα πολλά. Θέλω να δούμε τα μαγιό. Έχουμε μοντέλα σήμερα, οπότε θα μπορέσουμε λίγο να χαζέψουμε μαγιό, γιατί τα μαγιό. Ωραία να τα βλέπεις έτσι στημένα. Αλλά εκεί που το καταλαβαίνεις καλύτερα είναι ότι το βλέπεις πάνω σε ένα κορμί. Στο κορμί δείχνουν όλα. Και ξέρεις αν σου ταιριάζει ή δεν σου ταιριάζει. Λοιπόν, θα τα ευχαριστηθούμε και αυτό είναι πολύ ωραίο μαγιό. Α, και το έχουν και σε μπικινάκι βλέπω. Εγώ τι έχω πάθει με το κίτρινο φέτος. Κάπως μου την. Α, το έχουν και σε παιδικό. Έφυγε. Να το. Και είσαι ασορτή. Εσύ και το παιδί σου. Πέρσι από εσάς δεν είχα πάρει ένα πολύ ωραίο ασορτή κόκκινο που το είχα βάλει με την κόρη μου. Από εσάς δεν ήτανε. Καλά, ήταν καταπληκτικό. Πετύχατε και το χρώμα μας. Αλλά και φέτος που είμαστε στο κίτρινο. Χαμός. Λοιπόν, κορίτσια, μικρή, μεγάλη, με κέφι και έτοιμη για εξοχή, μη μας χάσετε σήμερα με Sugar Free. Πολλά τα δώρα, πολλά τα σχέδια, πολλές ιδέες για το φετινό υπέροχο καλοκαιράκι. Λοιπόν, κάτσε να αφήσω εγώ εδώ. Να αφήσω και εδώ. Πολύ μου άρεσε το μπεμπέ. Α, έχει κι άλλο μπεμπέ από εδώ. Α, έχει και τέτοια. Α, μισό λεπτάκι, παιδιά. Έχει κι άλλα σχεδιάκια. Πολύ ωραία. Εμένα αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ για την παραλία. Γιατί του το βάζει του μωρού, του παιδιού τέλος πάντων από πάνω και δεν καίγεται από τον ήλιο. Είναι πετσετέ, είναι πολύ γλυκό και δεν κρυώνει γιατί κάποια στιγμή μετά το απόγευμα το βραδάκι μια ψυχρούλα την έχει. Οπότε τα χρειάζεσαι αυτά. Σιγά μην δεν βγάζαν κόκκινο. Πάλι θα παίξω στα κόκκινα. Γιατί με βάζετε σε τέτοιες ιδέες τώρα, αφού είπα φέτος θα παίξω στα κίτρινα. Τέλος πάντων. Τα αφήνω. Παιδιά που τα αγαπάμε, τι κάνουμε, τα φροντίζουμε με μουστέλα. Γιατί είναι η φυσική φροντίδα για το δικό μου τύπο δέρματος. Λένε τα μωρά τα ίδια από μόνα τους. Καταρχήν, από τη μυρωδιά και από την αίσθηση στο δέρμα από τα προϊόντα μουστέλα, να ξέρετε ότι θα πάθετε σε εισαγωγικά εθισμό. Δεν θα μπορείτε να δεχτείτε άλλη μυρωδιά στο κορμί του μωρού σας, ούτε στο δικό σας, γιατί θα βάζετε και μόνοι σας. Λοιπόν, φανταστική εταιρεία μοναδική, νούμερο 1 στη Γαλλία, αγαπημένη τη βρίσκεται σχεδόν σε όλα τα φαρμακεία. Αν υπάρχουν και μερικά που δεν το έχουν, μπορείτε να τους ζητήσετε να το φέρουν. Και πολύ καλά θα κάνετε. Γιατί καλό είναι αυτό που θα κάνετε. Λοιπόν,
και σειρά αντιλιακή. Γιατί πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα τα παιδιά μας, πάνω απ' όλα και ο ήλιος στα μωρά είναι πολύ πιο επικίνδυνος από ότι είναι σε εμάς. Που και σε εμάς είναι, φαντάσου τι γίνεται με τα παιδάκια. Άρα σήμερα θέλω να σας δείξω και να δοκιμάσουμε μαζί όχι μόνο την κρέμα ημέρα, την αντιλιακή, ημέρα, είπα, την αντιλιακή κρέμα προσώπου, αλλά και το αντιλιακό σώματος. Βέβαια στα μικρά τα παιδάκια να ξέρετε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο το αντιλιακό, γιατί είναι το, καταρχήν όλη σειρά και οτιδήποτε έχει να κάνει με την εταιρεία αυτή, είπαμε, είναι πολύ αγνό. Είναι με 50 δίχτυ προστασία συν. Ό,τι έχει να κάνει με παιδιά, ξέρετε ότι είναι πολύ, 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 πολύ ειδικά σχεδιασμένο και προσεγμένο. Οπότε, ναι, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και αυτό. Το κάνω κι εγώ. Δηλαδή, μην στεναχωριέστε να μας τελειώσει η κρέμα. Αφού έχετε το ολόκληρο, το βάζετε στο μωράκι. Παντού και ωραία. Και φυσικά σας δίνει και το περιθώριο να χρησιμοποιήσετε και after sun για να δροσίσετε το κορμάκι του μωρού σας, το δερματάκι του, μετά τον ήλιο. Που δεν τα αφήνουμε τα μωρά στον ήλιο, αλλά τον αρπάζουν τον ήλιο πολύ εύκολα. Γιατί είναι κάτασπρα. Αυτά, κορίτσια μου. Επανέρχομαι σε λίγο, γιατί προς το παρόν λίγο τα διέλυσα. Μπράβο μου. Και θα επιστρέψω σε λίγο αφού θα τα έχουμε φτιάξει. Τώρα είμαι δικιά σας. Μας πήγες παραλίες μας, αντιλιακά, μαγιό, χαμός. Καλά, μιλάς και εσύ, βλέπω κυλίτσα έξω σήμερα. Τι το τελευταίο διάστημα. Τι βγάζει βόλτα. Νομίζω ότι βγάζει δεκολτέ. Διάβασα μια φωτογραφία προχθές και λέει, παιδί μου, να φαίνεται εδώ η τρύπα, εδώ που κάνει τρύπα φαίνεται κυλίτσα. Αυτό έχουμε, ρε παιδιά. Αυτό έχουμε να δείξουμε. Τα μπρομένη ολόκληρη και για μισή καλωρίδα. Δεν έχουμε μαυρίσει τα άλλα, δεν είναι έτοιμα. Καμαρίνη χορεύοντας. Εντόνω σε λένε. Χορεύοντας τώρα πολύ, όχι απλά πράγματα. Θες να μας πεις κάτι για χτες το βράδυ? Και σήμερα δεν έχω πάλι έξοδο. Ήταν η κυκλημένη ταχύτητα ήταν, γιατί ήταν σε πάρτι, Ελένη, μην ξεγελιέσαι. Όχι, όχι, ήταν σε μεγάλα κέφια. Όλοι έτσι δεν είμαστε την άνοιξη, χαρούμενοι. Κυλάνε οι σερωτονίνες, οι ενδορφίνες, όλες τα κορμιά. Κυλάνε. Κυλάνε. Για να το λέει η Λιάννα, κάτι θα ξέρει. Πάντως, αν εσάς το δικό σας το μυαλό πραγματικά έχει μπει σιγά σιγά στις καλοκαιρινές βόλτες, στιγμές και από αναμνήσεις που θα δημιουργήσετε το φετινό καλοκαίρι, εγώ θα έλεγα να κάνετε και μερικές εμφανίσεις, πάντα έτσι αυτές που λέμε και λίγο αξέχαστες, έτσι ακόμα και για εσάς, χωρίς κανένα λόγο, έτσι για να βγάλουμε και 5 ωραίες φωτογραφίες. Λοιπόν, ξέρετε ποια βγαίνει, η Βάσια. Όταν μιλάμε για εμφανίσεις αξέχαστες, εκεί βγαίνει Βάσια Κοσταρά. Τελείωσε. Σήμερα μας μιλάει για καπέλα. Πώς να τα φορέσουμε, πώς θα είμαστε, τι πρέπει να κάνουμε, γιατί είδους εμφανίσεις και πάνω απ' όλα όταν μιλάει η Βάσια, πολύ φιλικές εμφανίσεις. Άρε Βάσια, πες τα και πάλι. Καλησπέρα Ελένη. Φέτος τα καπέλα ολοκληρώνουν την καλοκαιρινή μας διάθεση με τον πιο όμορφο τρόπο. Καπέλα από τσόχα, καουμπόικα, ψάθινα αλλά και καπέλα με μεταλλικά στοιχεία είναι λίγα από αυτά που έχω επιλέξει για να διαλέξετε εσείς το αγαπημένο σας που θα πάρετε μαζί στις διακοπές αλλά και στη βόλτα στην πόλη. Ξεκινήσω με το πιο καλοκαιρινό καπέλο. Είναι πλεκτή ψάθα, έχει ένα μπρούτζινο στοιχείο που το κάνει να είναι statement κομμάτι και μια πολύ ωραία κορδέλα. Το έχω συνδυάσει με ένα απλό δαντελωτό φόρεμα και καουμπόκες μπότες. Με επιρροές από Καλιφόρνια έχω διαλέξει το πιο statement καπέλο για φέτος το καλοκαίρι που θα το δείτε φωτογραφημένο σε όλες τις φασιονίστες στο Instagram. Είναι το συγκεκριμένο σχέδιο, είναι τσόχα, έχω επιλέξει να είναι σε χρώμα nude με μεταλλικά στοιχεία για να το κάνει πολύ διαφορετικό και το έχω συνδυάσει με ένα ροζ φόρεμα, λευκή ζώνη και λευκές καουμπόκες μπότες. Πιο διαχρονική και κλασική επιλογή για φέτος το καλοκαίρι που θα σας βγάλει ασπροπρόσωπες είναι τα ψάθινα καπέλα. Έχω λοιπόν επιλέξει για εσάς δύο χρωματισμούς, μαύρο και μπέζ. Και τα δύο καπέλα έχουν μαύρη κορδέλα και μεταλλικά στοιχεία γύρω-γύρω για να είναι πιο διαφορετικά. Έχω διαλέξει να τα συνδυάσω με μία μακριά καμπάνα παντελόνι και ένα crop top σε αποχρώσεις πάλι κίτρινο. Yeah.
Δεν θα μπορούσα να παραλείψω για φέτος το καλοκαίρι τη μεγαλύτερη τάση, τα μεγάλα καπέλα. Έχω επιλέξει για εσάς λοιπόν τα Πάναμα. Τα Πάναμα φημίζονται για την πολύ καλή ποιότητά τους. Για εσάς που είστε πιο minimal, έχω διαλέξει ένα beige με μαύρη κορδέλα και μεταλλική εγγράφα. Και για εσάς που θέλετε να τραβήξετε τα βλέμματα, έχω διαλέξει πολύ ροκ στοιχείο, ασημένιους κρίκους και ασημένια τουκάκια. Για να ολοκληρώσω το look, τα έχω συνδυάσει και τα δύο με μια μακριά μπόχο φούστα, με μια μαύρη ζώνη με τρουκάκια και ένα crop top. Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti, dime qué pa' mi bebé. Και το συγκεκριμένο καπέλο έχει μια λεπτομέρεια που εμένα με βολεύει προσωπικά πάρα πολύ. Έχει ενσωματωμένο κορδόνι με αυξομοιωτή. Έτσι λοιπόν, αν πέσει ο ήλιος και δεν θέλετε να κρατάτε το καπέλο σας, μπορείτε απλά να το φορέσετε, να δώσετε περισσότερο στυλ στην εμφάνισή σας και να το κρεμάσετε γύρω από το λαιμό σας. Κάνεις και τις γουρτούλες σου, είδαμε και τα καπέλα, θέλει πολύ attitude, δηλαδή θέλει πολύ αυτοπεποίθηση το καπέλο. Γιατί? Γιατί? Για να το βάλεις, παιδιά, όχι για να το βάλεις στην παραλία να προστατευτείς, για να το βάλεις με ρούχα κανονικά, το να βάλεις ένα καπέλο. Πρέπει να το υποστηρίζεις, να το πλήλει Άννα, να το έχεις, γιατί στην πόλη σε κοιτάνε λίγο κάπως. Ισχύει. Τώρα να είμαστε στην πόλη φοράς καπέλο, αλήθεια είναι λίγο περίεργο. Γιατί? Στο νησί το δικαιολογείς, ρε παιδάκι μου, γιατί εντάξει, και άρα πας στην πόλη. Γιατί στο νησί σου λέει μπορείς να φορέσεις να προστατευτείς για τον ήλιο. Στην Αθήνα, όχι, να καείς. Όχι, να καείς. Να καείς στην πόλη. Στην Αλάκα. Τέλος πάντων. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Πάμε να πούμε λίγο τώρα για τη Χριστίνα Πολίτη. Α. Έκανε πάρτι για τον Κώστα Σπυρόπουλο. Ναι, δεν είναι πολύ γλυκό αυτό. Είναι πάρα πολύ γλυκό ότι το ανοίγει πια, το ανοίγουν στο πιο ελάτε στην παρέα μας. Όλοι το ξέραμε, όλοι το ξέρετε και το έχουν καταλάβει και ο κόσμος ότι είναι ζευγάρι. Αλλά δεν το, πώς να το πω, δεν το προβάλανε τόσο έντονα. Ναι, μας βλέπετε μαζί, ωραία κτλ. Αλλά μέχρι εκεί. Τώρα για να γίνεται και πάρτι, για τη γιορτή εννοείται, σημαίνει. Είναι σε μια στιγμή μεγάλης αγάπης αυτό το ζευγάρι και μεγάλης αποδοχής ότι είναι ο ένας για τον άλλο. Δηλαδή λέει ευθέως Χριστίνα Πολίτη ότι είναι το έτερον μου ίμιση. Πόσο πιο ωραίο αυτό από το να πεις ότι έχω βρει το άλλο μου μισό και είναι ο Κώστας Σπυρόπουλος. Ο Κώστας τι λέει, Ελιάνα, όμως, ο Κώστας λέει ο Κώστας ο Αρκάς που πήρε τη συνέντευξη, λέει βρήκες στο λιμάνι σου. Ποιο λιμάνι, λέει, εδώ είναι θαλασσοταραχή, λέει, φουρτούνες. Ποιο λιμάνι μου λέτε εσείς. Είναι πάρα πολύ ωραίοι μαζί. Και στο πάρτι ήταν και η μαμά της Χριστίνας Πολίτη, η οποία είπε και εκείνη, εγκρίνει αυτή τη σχέση, της αρέσει. Πάμε να δούμε. Χρόνια πολλά, Κώστα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και εσένα, Κώστα, καλά. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ και ανταποδίδω. Χριστίνα, εσύ το διοργάνωσες το πάρτι για τον Κώστα. Βέβαια. Δεν έχουμε κάνει κάτι. Υπήρχε τέτοια δυνατότητα και πιθανότητα. Δεν το έχω εγώ σε αυτό καθόλου. Κάνε εκπλήξεις γενικά, ε. Μόνο η Χριστίνα είναι μία έκπληξη. Είναι ευγενής, είναι ένας καλός άνθρωπος, αυτό είναι σίγουρο. Γαμινές σου έπλεξε. Γαμινές, αίμα, τον έβαλες και εδώ τι να πει τώρα, κάθομαι και μπροστά. Έτσι κι αλλιώς. Καλά, εμείς στηρίζει ο ένας τον άλλον. Τι είναι για σένα ο Κώστας? Ειλικρινής, δοτικός, ταλαντούχος, αξιοπρεπής, αληθινός. Για μένα είναι το έντερον μου ίμιση. Και τον έχω πάρα πολύ ψηλά. Εντάξει. Τσακώνεστε καθόλου? Πάρα πολύ. Τσακωνόμαστε για κάτι χαζομάρες ή τσακωνόμαστε γιατί μιλάμε και οι δύο πάρα πολύ μαζί. Οπότε είναι ποιος θα μιλάει περισσότερο. Ο Κώστας άμα βάλει μπρος δίνει. Ποιος κάνει το πρώτο βήμα για να τα βρείτε? Εγώ. Δεν δίνω σημασία εγώ σε τέτοια. Δεν υπάρχουν τσακωμοί. Προχωράμε. Όταν είναι καλή η βάση δεν έχει νόημα. Προχωράς στη ζωή. Κώστα, εσύ τώρα θα σε ρωτήσω, έχεις βρει το λιμάνι σου? Το λιμάνι? Ποιο λιμάνι? Εδώ είσαι σαν θαλασσοταραχή, γίνεται. Εδώ είναι ωκεανός. Ποιο λιμάνι? Για λιμάνια μιλάς τώρα? Κοινές ώρες μαζί, να περάσει το χρόνο. Εξορμήσεις κάνετε? Ναι, μόνο εξορμήσεις κάνουμε. Δεν είναι. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Είναι ένα άλλο είδος οικογένειας που λέμε εμείς, έτσι. Η στενότερη η επαφή. Σκέπτεσαι συμπληρωματικά. Άρα τη βρίσκεις με το να συμπληρώνει ένας τον άλλον. Αυτό που λέμε να γίνω ένας, να γίνουμε ένα. Δεν γίνεται, είναι λάθος κατά τη γνώμη μου. Είμαστε δύο, μη σου πω και παραπάνω. Δηλαδή όταν αρχίζουν και τρελαινόμαστε. So love me like you do. La, la, love me like you do.
του εύχεσαι, Χριστίνα μου? Να μείνει όπως είναι, καλή σταδιοδρομία, γιατί είναι σαν να ξεκινάει κάθε φορά σαν 15χρονος. Τα κουμπαράκια του. Αγαπάει πολύ τη δουλειά του, να πηγαίνει καλά, να είναι ήρεμος και να μένει πάντα έτσι όπως μοιάζει, σαν παιδί. Το ρήμα «σ' αγαπώ» που λέμε είναι μια πράξη. Είναι μια σοβαρή πράξη και θέλει δύναμη, θέλει γροθιά. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν έχει εύκολα. Όχι. Όχι, δύσκολο. Για μένα είναι δύσκολο. Αλλά μ' αρέσει να το κάνω πράξη. Να το πράττω με έναν τρόπο και με τρόπο έκπληξης. Του λες, αγαπώ τον Κώστα. Βέβαια. Και τον ρωτάω κιόλα. Έχει κάνει βήματα. Κάνουμε μια ψυχοθεραπεία σε αυτό. Το πάμε πολύ καλά. Πάει καλά. Καμαρώνεται τη Χριστίνα με τον Κώστα που είναι μαζί, είναι αγαπημένοι, δύσκολο στις μέρες μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχει ένα καλό σύντροφο η κόρη μου και είναι ευτυχισμένη. Φανταστώ ότι πια επειδή είναι μεγάλο κορίτσι η Χριστίνα, ναι, δεν επεμβαίνεται στη ζωή. Όχι, εκείνη επεμβαίνει στη δική μου. Γιατί το λέει αυτό η κυρία Ιακίνη? Γιατί την κάνω ό,τι θέλω. Την φτιάχνω, την φωτογραφίζω, την έφερα εδώ. Θέλω να είναι πάντα δυναμική. Κάποτε τη φρόντιζα εγώ όταν ήταν μικρή. Τώρα φροντίζει εκείνη εμένα που μεγάλωσα εγώ. Να σου βάλουμε ρε παιδάκι με ένα ρολόι από αυτό που μετράνε περπαθήματα και τέτοιο. Να δεις που κάνεις πάνω κάτω στο στούντιο. Κάθε μέρα να κάνεις 1500 βήματα, εύκολα. Εύκολα. Είδες πόσο αθλητικό κορίτσι είμαι. Και σε ξαφνιάζω. Και πλέζεσαι. Πες μου για αυτό το παιδί, από αυτά που άκουσες, τι πιστεύεις και τι πλάκα κάνουν. Γιατί κάνουν και λίγο πλακίτσα. Είναι καθαρή και είναι αυθεντική. Δεν είναι αυτό το μιλιστάλι, αυτό το γλυκούλι. Είπαστε πάλι πολύ ωραία το λιμάνι μας και ο κάβος και δέσαμε κάβους και όλα καλά εδώ στη ζωή. Είναι σκοτωνόμαστε, αλλά επειδή σκοτωνόμαστε για ανούσια πράγματα, προχωράμε και είμαστε καλά και είμαστε δεμένοι και είμαστε ζωντανοί άνθρωποι. Και δεν έγινε κάτι συγκλονιστικό εάν έχουν κάποιες συγκρούσεις, γιατί είναι και οι δύο πολύ δυναμικοί και γλωσσού η Χριστίνα. Πολύ, καθόλου λίγο μίλητος ο Κώστας, άρα μια χαρά ταιριάξανε. Καμόν σε αυτό το ζευγάρι. Πώς βάνει η μαμά η Ακίνθη? Γλύκα. Εμένα. Δεν πάντα εσύ. Όχι, το έλεγα στην Εύη, αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση που λέει ότι οι παιδιά δεν παρεμβαίνουν εγώ στη ζωή τους. Αυτοί παρεμβαίνουν στη δική μου. Να σου πω κάτι. Υπάρχουν ακόμα παρεμβατικοί γονείς, ας πούμε στα ζευγάρια. Πεθερές και τέτοια. Όχι, πάψε. Ακόμα, λέω ακόμα. Πάψε, αποκλείεται. Όχι, όχι, αλήθεια το λέω. Λέω ακόμα γιατί νομίζω έχουμε περάσει ένα επόμενο στάδιο σε αυτό το. Τι έχουμε περάσει, εσύ και δύο φίλοι σου. Αυτό και 1,5 φίλο. Πραγματικά πίστευα ότι αυτό είναι λίγο μια άλλη δεκαετία. Όχι, ρε, ναι, ότι το έχουμε αφήσει λίγο πίσω. Λοιπόν, θα σου πω και το λέω και δημοσίως. Σε ποια κάψουλα του χρόνου ζει? Εντάξει, εγώ δεν έχω. Η μητέρα της χαράς και ο πατέρας είναι πολύ ωραίοι τύποι. Οπότε δεν το έχω βιώσει. Οι οποίοι βέβαια ζουν στην Κάριστο. Όχι, και εδώ να ήταν, είναι πολύ ήπιοι. Άλλο και να ήταν. Αυτό που ζεις είναι ότι ζουν εκεί. Και το λέω γιατί βλέπω και εγώ τους δικούς μου που είναι στο πηγαίνει. Αλλά και αν δεν ήμουν εγώ εδώ, μπορεί να μην ήταν και καθόλου. Δηλαδή, εγώ τους τραβάω και τους φέρνω και εδώ πέρα. Γιατί και τους χρειάζομαι και τους θέλω. Αλλά είναι άλλο. Αυτή τη μια ωρίτσα διαφορά δίπλα μας είναι. Μια ωρίτσα. Είναι άλλο αυτό και άλλο. Ναι, αλλά το βλέπεις το χαρακτήρα του άλλου. Δεν είναι παιδί ακόμα. Τι λες, για να τον δεις πρέπει να ζήσεις με τον άλλον. Εσύ, έτσι με αποστάσεις. Πάμε για ένα Σαββατοκυριακό. Αλλά δεν την γνώρισα και χθες. Μα δεν μπορεί να έχει άποψη τώρα η πεθερά σου για το. Πρέπει να βάλεις Βέρα πρώτα. Αν Βέρα την έβαλε. Άμα μπει Βέρα θα έχει και άποψη. Βρήκε Βέρα να λερώσει τη Βέρα που λέει και το τραγούδι. Πάντως τι έχεις ακούσει, δεν έχεις ακούσει ότι υπάρχουν τέτοια. Έχω ακούσει κάποια πεθερικά τα οποία ή ο ένας ή ο άλλος συνήθως για τις γυναίκες για μας ακούνται. Γιατί ακούγονται για μας, μας αδικούν, δεν ξέρω. Γιατί είναι ανταγωνιστικός ο ρόλος της νύφης με την πεθερά, γιατί είναι δύο γυναίκες. Γι' αυτό είναι νομίζω περισσότερο ουσιαστικά. Ποιος αγαπάει σαν εμένα, ποια μαγειρεύει σαν εμένα, ποια σχέση δηλαδή έχει μια ουσία, γιατί οι γυναίκες εκ των πραγμάτων και από τον DNA τους είναι πιο ανταγωνιστικά όντα. Ναι, καλά μπαίνει και ο άντρας όταν λέει ότι η μάνα μου το κάνει καλύτερα και εκεί γίνεται χαμός. Εντάξει, ναι. Καλά, άμα και αυτός είναι τόσο άπειρος, τόσο γλυκινήσει έτσι, έτσι έχει καταστρέψει τη σχέση της μάνας του με τις γυναίκες του, τσακ μπαμ. Εγώ αλήθεια πραγματικά πίστευα ότι επειδή έχουν αλλάξει τα πράγματα. Όχι, αυτά τα πούμε καμιά φορά. Μα είναι λάθος του άντρα, κατάλαβες, γιατί και αυτός οφείλει να προστατεύει τη σχέση του. Και με τη γυναίκα του και με την μαμά του. Γιατί του λες να πας στη μαμά σου να το κάνει καλύτερα. Το τεινάξαμε στον αέρα, κλείσαμε σπίτια. Όχι, ρε παιδιά. Απλά να μάθουμε και πέντε κόλπα να προστατευόμαστε. Αυτό είναι το μυστικό. Ο σεβασμός είναι το μυστικό, παιδιά, και από τις δύο πλευρές. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι επειδή οι άνθρωποι έχουν αρχίσει και γίνονται πιο ανεξάρτητοι και οι γυναίκες έχουν αρχίσει και γίνονται πιο ανεξάρτητες, γενικά ότι αυτό λίγο έχει ηρεμήσει, έχει πέσει. Δηλαδή σταματάνε πλέον.
πλέον οι άνθρωποι. Τι, τι ακούς. Όχι, δεν είναι μαμά. Τρίψε. Πάρε δεξιά την τροφή, παιδί μου, έλα. 200 Ρε θα με τρελάνετε, όποτε ακούτε αυτό το τραγούδι παίρνετε το τιμόνι. Τι να κάνουμε, αφού οδηγάει ο άνθρωπος, να μην το κάνουμε. Όχι, δεν είναι μαμά. Έχει ένα φοβερό το οποίο είναι ένα τεστ εγκυμοσύνης που είναι η φάτσα του μέσα και λέει όχι, δεν είσαι μαμά. Αρνητικό το τεστ. Είναι τέλειο ρε εσύ. Τέλος πάντων, πραγματικά εγώ πιστεύω ότι έχουμε περάσει. Εσύ έχει σε μια άλλη εποχή. Αυτό πιστεύω. Όπω εξελισσόμαστε, έτσι είναι αυτό το θέμα. Εσύ το λες αυτό και εγώ σου λέω ότι δέχομαι μηνύματα από τηλεθεάτριες οι οποίες μου λένε κάντε ένα θέμα γιατί μου έχουν σπάσει τα νεύρα με τα πεθερικά με στο σπίτι ή πάνω κάτω. Έχουμε και αυτό εμείς στις ελληνικές οικογένειες. Μένουν πάνω κάτω, δίπλα, έλα, χτυπά πόρτα, πες. Η οικογένεια θέλει το παιδί της στέγη και ένα κεραμίδι να του χτίζει από τα υπογενειακά. Οπότε γι' αυτό φτιάχνουν τις οικογενειακές πολυκατοικίες. Αφορά πολύ κόσμο νομίζω πάντως το θέμα πραγματικά γιατί ακόμα και αν δεν είναι αυτό το γνωστό. Το παλιακό της ελληνικής ταινίας, με έναν τρόπο μπορεί να παρισφρήσουν, μπορεί να θέλουν να έχουν τον έλεγχο. Ξέρεις τι, μην τα ρίχνουμε όλες τις πεθερές πάντα. Όχι, ποιος περίμενε να ακούσει αυτή τη ρατάκα που είπε. Όχι, εγώ, μήπως έχουμε ρίξει διαφημίσεις. Μίλησε η Εύη και το είπε αυτό. Όχι, και να είσαι βιές μέσα στην παρέα μας σήμερα. Τι σου κάνανε αυτοί, δεν σου μιλάνε. Ξέρω τι έχεις πάθει. Έχεις αντιστεί με την Ελένη που εσένα δεν σ' αγκάλιασε να σου δώσει τέτοιο φιλί σαν κάποιους άλλους εδώ μέσα για τα χρόνια πολλά. Αμέ, να τα και τα λέω. Γι' αυτό. Σε καταλαβαίνω, μαζί σου είμαι. Αυτό που θέλω να πω και παραλαμβάνω λοιπόν. Κάτσε να γράψουν και η ημερομηνία. 23. Είναι ότι δεν είναι απαραίτητο πάντα η πεθερά να είναι εκείνη που δυναμητίζει την ατμόσφαιρα έτσι όπως έχουμε συνηθίσει κατά κύριο λόγο ή από στατιστικές ή από ελληνικές ταινίες. Υπάρχει περίπτωση να μπαίνει προκατηλημένη και η νύφη. Και αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Κορίτσι μου, έχεις πει ρε το τρελαίνομαι. Κάποιος έχει μαζεύομαι κάθε φορά, λέμε δεν κάνει παιδί μου, φτάνει. Κάνει την αυτοκριτική. Τι είπαμε. Σήμερα τίποτα, τι σου συνέβη. Είμαι γλυκιά καλή. Κάτι τέλειο να δεις. Εδώ δεν είναι. Μεγάλη μεγιστήρια στο υπόρειο. Κορίτσια, τι μου πότε είτε. Μόνο θα ρίξω διαφημίσεις γιατί με έχετε αναστατώσει εδώ μέσα τώρα. Λοιπόν, εγώ θα τη ρίξω τη διαφήμιση. Κάτι για πεθερές θέλαμε να πούμε. Δεν ξέρω αν μπήκαμε, βγήκαμε, δεν ξέρω. Λοιπόν, έχουμε βγει. Α, και μπήκαμε και βγήκαμε. Θα ξαναμπούμε με την επιστροφή μας, γιατί το θέμα ισχύει. Και δεν έχω ανεβάσει τίποτα, αλλά θα ανεβάσω και θα δώσω και τηλεφωνικά τα δώρα μου και από Instagram σήμερα, χαμός μέχρι να κλείσω. Τι ώρα, κανείς δεν ξέρει. Την καρέκλα όλο με τα κόμμα στη βάω. Μου τη φέρνει από εδώ, σημαίνει την πάω εγώ από εκεί. Και λοιπόν, εδώ. Άρα, καρέκλα. Λέγαμε για τι πεθερέ. Τελικά δεν καταλήξαμε κάπου. Καταλήξαμε, ρε Λιάννα. Τι μα είπε εδώ ξανά τια φίλη μα σήμερα. Ότι φταίνε οι νύφε. Όχι, δε, όχι. Κάποια στιγμή θα επανέλθω. Ελιάννα. Κάτσε να βάλω το κέρμα. Είπα ότι δεν πρέπει να είμαστε φουλ καταδικαστικές εναντίον των πεθερών. Ναι. Είπα ότι υπάρχει περίπτωση να μπαίνει προκατηλημένη η νύφη, γιατί και καλά η πεθερά θα μου κάνει πρόβλημα. Το οποίο είναι λάθος. Πολύ λάθος. Χρειάζεται σεβασμός ένθερ κακήθεν. Και κάτι τώρα είπε, αλλά εγώ θα πω τα πω πολύ πιο απλά. Άσχετα αν είχατε μια τραυματική εμπειρία στο παρελθόν. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι γύρω μας δεν είναι η πρώτη σχέση που τους οδηγεί στο γάμο. Ξαναλέω λοιπόν, μπορεί να είχατε μια τραυματική εμπειρία. Μπορεί να τύχατε σε μια σχέση γιου και μαμάς πολύ ιδιαίτερη που ίσως δεν χωρούσε κι άλλον άνθρωπο. Δεν σημαίνει ότι όλες οι γυναίκες είναι έτσι, ότι όλες οι μανούλες είναι έτσι. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Και έχει να κάνει και με το πώς το πάτε κι εσείς με το τέρι σας. Καλά, το τέρι είναι το πιο σημαντικό, ε. Πώς είναι η σχέση του με τη μαμά του. Από εκεί ξεκινάει. Και το πόσο πολύ νιώθει ότι έχει αλλάξει, ότι μεταβιβάζει το πυρήνα του. Ότι κάνει οικογένεια με σένα τώρα. Καλή πατρική οικογένεια, αλλά τώρα είναι με σένα μαζί. Οπότε παρεμβαίνει η μαμά μου ή παρεμβαίνει η μαμά σου. Έλα να βρούμε πώς θα το περιορίσουμε. Μαζί να το βρούμε. Και το μαζί αυτό που λες, Ελιάνα, έχεις πολύ δίκιο και πολύ σημασία ρωτήνω σε αυτό. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε επίσης, πάλι δεν θα το πιστεύετε αυτό που είστε προηγουμένα, ότι. Και θα με βρουν τα νέα ξαφνικά πάλι. Για πες.
ότι και ο άντρας, ναι, παρόλο που μπορεί να μπει μέσα σε μία μάχη μεταξύ της μητέρας του και της γυναίκας του, ναι, ναι, ναι. Εάν του δώσουμε την ένταση ότι καλά λύσ' το μόνο σου, ναι, θα μπει σε μία φάση τύπου «Μ' αφήνετε μόνο μου» μέσα στα πιο σκληρά τείχη. Όχι. Και τι κάνω τώρα, όχι, δηλαδή δεν μπορεί να διαλέξει. Όχι. Παρόλο που, όχι, το σωστό ενδεχομένως δεν πρέπει να, είναι να διαλέξει, ούτε δίνουμε, πρέπει να τους λέμε διάλεξη. Είναι πολύ λάθος αυτό. Δηλαδή αυτό δεν θα θέλει καμία να το κάνει. Αν τον βάζουμε απέναντι, είτε ως μητέρες είτε ως σύζυγοι. Και είστε δικαιωμένοι σαν παιδερά, η Ελένη. Βεβαίως, πώς θα σκέφτομαι. Το ένα, αυτό ένα θέμα κλείσαμε. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαστε. Τέλεια. Το μη ματιαστούμε σαν τη γλάστρα που τη χάσαμε. Εγώ πάντα πιστεύω ότι πρέπει ο ένας να προστατεύει τον άλλον. Πρέπει ο άντρας να προστατεύει τη γυναίκα σε σχέση με τη μητέρα του, τη γυναίκα τον άντρα σε σχέση με τη δική της μητέρα. Δεν πρέπει δηλαδή να αφήνει να επεμβαίνει κανένας άλλος. Αυτός πρέπει να είναι που προστατεύει τα πράγματα. Ναι, μπαίνει μπροστά, ναι, ανάμεσα από αυτή τη σχέση. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα η Φωτεινάκη τι θα πει. Φωτεινάκη. Εμείς τα τακτοποιήσαμε στην θεωρία. Μισή ώρα μιλάμε. Εμείς εμπειρικά μιλήσαμε. Πάντα. Φρόσο δεν ξέρουμε. Ναι, ναι. Ωραία. Να μιλήσει και η επιστήμη λοιπόν. Φρόσο μου τα φιλιά μας και σε ευχαριστώ για πρώτες. Ένας γάμος φέρνει σημαντικές αλλαγές και ανακατατάξεις όχι μόνο για το ζευγάρι, αλλά και για το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον των πατρικών οικογενειών. Μάλιστα, μετά από ένα γάμο, καλούμαστε να συναναστραφούμε ανθρώπους που μπορεί να μην συμπαθούμε τόσο, που μπορεί να μην εκτιμούμε, που μπορεί ακόμα και να ανταγωνιζόμαστε μέσα στην οικογένεια. Σήμερα θα δώσουμε έμφαση στη σχέση μεταξύ νύφης και πεθεράς. Σε μια συγκρουσιακή σχέση, θα δούμε μάλιστα ποια είναι τα αίτια πίσω από την νύφη αλλά και πίσω από την πεθερά και πώς μπορούμε τελικά να διαχειριστούμε αυτή τη συγκρουσιακή κατάσταση. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα αίτια που βρίσκονται πίσω από την τοξική πεθερά. Γιατί δηλαδή μια πεθερά μπορεί να αντιπαρατίθεται με την ύφη της και μπορεί να αντιτίθεται τελικά σε εκείνη. Το πρώτο που βλέπουμε είναι τα ψυχικά κενά της μητέρας του συζύγου. Μια πεθερά η οποία δεν περνάει καλά η ίδια στο γάμο της, η οποία μπορεί να είναι μόνη, μπορεί να μην έχει ένα κοινωνικό περιβάλλον και έχει μάθει να νοηματοδοτεί την καθημερινότητά της μέσα από τη σχέση με το παιδί της και μέσα από το ενδιαφέρον και την προσοχή που λαμβάνει από αυτό. Όταν το παιδί της πια ενηλικιώνεται και παντρεύεται, μπορεί να ανταγωνιστεί σε μεγάλο βαθμό την ύφη της. Έπειτα συναντάμε τη χαμηλή αυτοπεποίθηση μιας πεθεράς και είναι αλήθεια πως πολλές φορές οι πεθερές εναντιώνονται στις νύφες επειδή αισθάνονται πως ουσιαστικά κρίνεται το δικό τους εγώ. Όταν βλέπουν μια νύφη που μπορεί να έχει επιτύχει επαγγελματικά, που μπορεί να μαγειρεύει πάρα πολύ ωραία, όταν ειδικά βλέπουν το γιο να επενεί τη γυναίκα του, τότε νιώθουν πως οι ίδιες αποδομούνται και δεν είναι ποτέ έτοιμες γι' αυτό. Είναι αλήθεια πως πολλές φορές οι μαμάδες των αγοριών έχουν στο μυαλό τους σχηματισμένο πως θα ήθελαν να είναι η νύφη τους και όταν δεν πέφτει μέσα σε αυτά τα κουτάκια που οι ίδιες έχουν θέσει, τότε μπορεί να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές και επιθετικές προς την νύφη. Να πούμε λοιπόν πως η τοξική πεθερά είναι μια γυναίκα η οποία έχει μια πάρα πολύ σφιχτή αγκαλιά γύρω από το γιο της. Δεν μπορεί με τίποτα να αποδεχθεί πως εκείνος έχει μεγαλώσει και θέλει να τον κρατήσει για πάντα παιδί μέσα σε αυτή την αγκαλιά. Αρχικά βλέπουμε ότι οι νύφες που έχουν μια δύσκολη σχέση με τη μαμά τους πολλές φορές μπορεί να προβάλλουν αυτά τα συναισθήματα στην πεθερά, ακριβώς επειδή δεν νιώθουν άνετα να τα εκφράσουν στην ίδια τους τη μητέρα. Κυρίως όμως οι νύφες πολύ συχνά θυμώνουν με τις πεθερές επειδή βλέπουν στα μάτια τους το σύζυγό τους. Και πόσο συχνά βλέπω βέβαια το να κατηγορεί η νύφη την πεθερά για την κακή ανατροφή του άντρα της, για το γεγονός ότι δεν είναι υπεύθυνος, ότι μπορεί να μην είναι συμμετοχικός στο σπίτι και να την κατηγορεί πολύ σφοδρά πως εσύ φταίς που τον μεγάλωσες έτσι και τώρα την πληρώνω εγώ. Εκεί βέβαια χρειάζεται να καταλάβουν οι νύφες πως η πεθερά έχει παίξει το ρόλο της, αλλά πια έχουν έναν ενήλικα άντρα δίπλα τους, ο οποίος αποφασίζει για τον εαυτό του. Το πρώτο που χρειάζεται να κάνει η νύφη είναι να κοιτάξει τον καθρέφτη της και να δει αν τελικά μπορεί να κουβαλάει η ίδια κάποια αποθυμένα συναισθήματα που να κάνουν τοξική τη σχέση με την πεθερά της. Αν κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και αν η πεθερά πραγματικά έχει πληγώσει την νύφη, τότε χρειάζεται να μιλήσει ανοιχτά στο σύζυγό της. Και εδώ να δούμε με μεγάλη προσοχή πώς θα μιλήσει. Γιατί βλέπω στο γραφείο πως το λάθος που κάνουν οι νύφες είναι να μιλάνε στο σύζυγο κατηγορώντας την πεθερά και χρησιμοποιώντας και πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς ή ακόμα λέγοντας «Καλά, δεν το βλέπεις, δεν βλέπεις τι γυναίκα είναι». Μην ξεχνάμε όμως ότι για εκείνον είναι πάντα η μητέρα του και εκεί του λέμε «Έλα μαζί να βρούμε μια λύση σε αυτό που συμβαίνει. Έλα μαζί να δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε τα όρια. Όχι, δεν ξέρω τι θα κάνεις, βρες τη λύση, είναι η μάνα σου», όπως πολύ συχνά ακόμα να λένε οι νύφες στους συζύγους.
Κλείνοντας λοιπόν να πούμε πως πράγματι η σχέση μεταξύ πεθεράς και νύφης είναι μια ιδιαίτερα συγκρουσιακή σχέση. Δεν θέλουμε απαραίτητα ούτε να αγαπηθούμε ούτε να συμπαθηθούμε με τις πεθερές. Αρκεί να πορευτούμε με σεβασμό μέσα στη σχέση, ώστε να μην επηρεαστεί αρνητικά ούτε ο γάμος μας, αλλά ούτε και η ευρύτερη οικογενειακή μας ισορροπία. Μανούλες. Δεν αγχώνουμε τους γάμους. Δεν θα πω τίποτα. Μίλησα πολύ στο βίντεο. Τα πάμε όλα και να πιάσουμε κάποια στιγμή και τις κουνιάδες. Γιατί εγώ έχω τη χαρά να έχω μια πολύ καλή κουνιάδα τώρα, αλλά στο παρελθόν έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Με τις αδερφές των αγοριών σου. Ναι, το καλό. Πολύ. Είναι άλλο και πάλι. Αυτό πάλι δεν το είχα ξανακούσει. Γιατί είναι η ίδια ηλικία, ανταγωνισμός, αυτά, τι φοράς εσύ, τι φοράω εγώ. Πάρα πολύ. Τι να θυμηθώ γιατί δεν θυμούμαι τίποτα. Το έχω περάσει. Τι φοράει, γιατί είναι τα αδέρφια. Και αν μας ακούεις φωτεινάκι, τοξικές κουνιάδες. Όχι, αλήθεια. Γενικά, το φαινόμενο που παρατηρείται είναι ότι ο άντρας, ο γαμπρός, ο οποιοδήποτε, ο σύντροφος, αν έχει κολλητή, αδερφή, η μάνα, υπάρχει περίπτωση και οι τρεις με μία που θα ερωτευτεί να είναι ανταγωνιστικές. Οπότε ξεπαστρεύουμε όλες. Γιατί οι γυναίκες. Τι θα κάνεις, θα τις καθαρίσεις, δηλαδή. Είναι ανταγωνιστικές. Αν ο χαρακτήρας τους είναι έτσι, παιδιά, ναι, βλέπουν τη γυναίκα. Περιπλήκτρα, γιατί δεν το έδωσα να το καταλάβεις. Σκηνή, γιατί θα πας να φύγεις με την Ελιάνα και δεν θα με πας πρώτα εμένα στο σπίτι. Που είμαι η αδελφή σου και θα με αφήσεις νυχτιάτικα να πάρω ταξί. Τέτοια πράγματα. Τίποτα. Τίποτα. Εσύ που κι εσύ έτσι πετυχαίνει πολύ. Η Νάνση φαίνεται στα μάτια της. Εμένα πρώτα, η νύφη μου τώρα είναι καταπληκτική φυλάκια. Αλλά α, τώρα είναι καταπληκτική. Ωραία. Την περάσαμε ένα χέρι δηλαδή. Όχι, τότε δεν ήταν. Έστρωσε. Ελένη, η νύφη μας η τωρινή. Α, να το πούμε αυτό. Παλιά. Και σε άλλο σπίτι θα δημιουργήσουμε προβλήματα. Ναι. Σου πήρε ρούχο καινούριο και εγώ να μην πάρω και τα λοιπά. Δεν διανοείσαι. Και γιατί πήγε ταξίδι και γιατί. Πήγαινε με στα σύνδρομα και δεν τα ξέρω αυτά τα σύνδρομα. Εννοείται ότι θα σε πήγαινα εκεί, τα Τεριακή έχω, θα τα αφήσω έξω από αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, οι Ρώσοι καταφεύγουν σε προπονητές του σεξ. Ναι, αλλά λέει για να ξεπεράσουν το Σοβιετικό σύνδρομο. Ποιο είναι το Βεβαίως Σοβιετικό σύνδρομο? Βεβαίως είναι σύνδρομο της Σοβιετίας. Η Σοβιετική Ένωση την πράξη τη σεξουαλική την προωθούσαν ως αρχή ακόμη και από τα σχολεία ότι είναι μόνο μέσω αναπαραγωγής, τίποτα άλλο. Είμαστε τελικοί. Για άρα, τα σχολεία είπε. Βεβαίως. Πότε, για αυτή την εποχή. Μέχρι το 1989, όταν γκρεμίστηκε η Σοβιετική Ένωση. Μέχρι τότε αυτός ήταν ο ρόλος, γι' αυτό και από το 90 και μετά είδαμε αυτή την έκρηξη. Μπορεί να το λέμε χαριτολογώντας οι Ρωσίδες, οι Δήμητρες, τα μπαρ, τα κλαμπ κτλ. Δεν ήταν Δήμητρες. Δεν βγαίνανε από τη χώρα. Δεν μπορούσε να βρει πριν το 89-90 Δήμητρες Ρωσίδες και δει να χορεύουν σε κλαμπ. Εγώ άλλο. Ισχύει λοιπόν ότι αυτό το σύνδρομο υπήρχε και η έξαρση από το 90 και μετά, δηλαδή η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, αυτή η έκρηξη που έγινε με ταινίες, πορνό κτλ. Αγιά σου, ρε Τάσο. Μάλιστα, πήγαμε στο θέμα του. Όχι, μα δεν κατάλαβε, είχα μια πορεία. Γιατί είναι όλες ρώσικες και γερμανικές, τι έχει συμβεί, α πούμε. Όχι, εσύ δεν άκουγε σαν γλώσσα, μόνο γερμανικά και ρώσικα. Να πιω και λίγο νεράκι, εννοεί η Ελένη, και οι τέσσερις που έχει δει στη ζωή. Τάσο, πραγματικά, δηλαδή είσαι άνθρωπο που είσαι το ειδωλό. Αυτό είπα και σταματάω. Πάντω θα και στην Ελλάδα μερικά ζευγάρια σοβιετικά το κάνανε. Για τεχνοποίηση μόνο. Ξέρει κάτι, ήταν. Ρε παιδάκι, εντάξει τώρα, η βιομηχανία του πορνού είναι μια τεράστια βιομηχανία. Δεν κακό, δεν κακό, αλλά βλέπουμε και λίγο στο τίτσι. Αλλά το θέμα είναι. Ρε παιδί μου, να βλέπει πρώτο Θεό, αλλά η ερώτησή μου είναι άλλη. Ναι, με μπερδεύετε. Δόξα τω Θεώ. Ελένη, δόξα τω Θεώ, όχι πρώτα. Γι' αυτό σου λέω, με μπερδεύετε. Α, παρατήστε. Δεν το θέμα γιατί με διαλύσετε. Δεν μιλάω, αλλά παίρνω το καρεκλάκι μου, μετακομίζω. Υπάρχει ένα κίνημα λοιπόν για αυτό το πράγμα. Όταν λέμε προπονητές του σεξ, καταλαβαίνεις να δίνουν πληροφορίες, οδηγίες από τα social, από site. Και γίνεται και εδώ αυτό. Δεν λέγαμε για τον Ντάνιελ Γκρέκ που παίρνει coach. Εμένα μην με κοιτάτε. Εντάξει, δεν κοιτάω σε μένα. Μιλήστε από εκεί, κάτι διάφορο. Όπως είναι δεν ώρα στους πρόεδρους δεν χρειάζεται βέβαια προπονητή του σεξ. Έχει οργιάσει ο κόσμος από χθες ότι γέννησε η Αλίνα Καμπάεβα, η Ολυμπιονίκης, που από το 2008 πρέπει να είναι μαζί με τον πρόεδρο. Γέννησε δίδυμα αγοράκια, το γράφουν όλες οι εφημερίδες και τα site της αντιπολίτευσης στη Ρωσία. Εγώ διάβασα ότι ανέβηκε και ξανακατέβηκε. Σε κάποια. Δεν ξέρω, σε αυτό που διάβασα εγώ. Θυμίζω ότι παλιότερα, όταν είχε κάνει μια φωτογράφηση Καμπάγεβα με ένα αγοράκι αγκαλιά και είχαν πει ότι είναι γιος του, είχε κλείσει αυτό το περιοδικό πολύ γρήγορα.
Δεν ξέρω πώς. Στόχευσε μάλλον. Μάλλον δεν πήγαινε καλά. Τι συμβαίνει αυτό. Το θέμα είναι ότι όντως παίζει ο Σίδης ότι ήρθε ένας Ιταλός γιατρός. Είναι αληθινές φωτογραφίες. Ναι, ναι. Είναι αληθινές διότι ήταν και μέλος του κομματός. Έγινε βουλευτής για 7 χρόνια. Mm-hmm. Τώρα είναι διευθύντρια στην κρατική τηλεόραση σε διάφορα προγράμματα. Mm-hmm. Και η Αλίνα. Έχει μια ιστορία σαν αυτές του παραμυθιού. Δεν ήταν. Βεβαίως, εδώ στην Ελλάδα έκανε τα, πήρε τα δύο της χρυσά. Η ίδια είναι. Η ίδια τότε. Τώρα είναι 36, τότε ήταν το 2004 φωτογραφίες. Στο βίντεο που έχω ετοιμάσει θα δούμε και τι λέγεται για τον Πούτιν. Γιατί δεν μένουμε μόνο στις δύο κόρες με την Πούτινα που τη χώρισε πριν από 2-3 χρόνια. Η γυναίκα του η Πούτινα, ναι, το θυμάμαι. Η Λουντμίλα, η οποία από τότε. Το είχαμε παίξει. Το είχαμε παίξει. Και από τότε εξαφανίστηκε. Πήρε ένα διαμέρισμα στη Μόσχα και δεν εμφανίζεται. Νάτι, η πρώην σύζυγος, επί 30 χρόνια. Οι φήμες λοιπόν λένε ότι έχει ήδη 2 παιδιά με την Καμπάεβα, συν 2 τώρα με τα αγοράκια 4 και 1 στην Ανατολική Γερμανία όταν ήταν πράκτορα στη ΣΚΑΓΚΕΜΠΕ. Τα έχω συγκεντρώσει όλα αυτά. Δεν ξέρω πού είναι η αλήθεια και πού είναι το ψέμα. Πάντως του βγάζουμε το καπέλο. Ο Πούτιν δεν είναι μόνο καβάλα στα άλογα και στα αθλήματα, είναι πολύ δυνατός γενικότερα. Ένα από τα πιο. Έπεσαν τα χαρτιά. Είναι ένας παντοτινός ηγέτης, όπως λένε, στη Ρωσία, διότι από το 2000 και μετά είναι ο άνθρωπος που όταν λες Ρωσία το συνδέει με τον Πούτιν. Είναι τώρα που είναι από το 2000. Το 2000. 20 χρόνια. Βεβαίως. Έκανε ένα διάλειμμα 4 ετών που λόγω του συντάγματος πήγε στην Πρωθυπουργία και επέστρεψε. Πρόεδρος, πρωθυπουργός πρόεδρος. Έτσι το αλλάζουνε για να μπορεί να ανανεώνει την θητεία του ως πρόεδρος. Μάλιστα. Να δούμε το βίντεο με τα κορίτσια του, με το διαζύγιο και την ιστορία με την Καμπάεβα. Mm-hmm. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν με μια ασυνήθιστη συνέντευξη ευνηδίασε το 2013 όλο τον κόσμο. Με κοινή του εμφάνιση στη ρωσική τηλεόραση μαζί με τη σύζυγό του Λουντμίλα, ανακοίνωσαν ότι ο γάμος τους τελείωσε και πήραν διαζύγιο 30 χρόνια μετά. Για καιρό δεν ζούσαν μαζί, δεν εμφανίζονταν μαζί στα ΜΜΕ και ο γάμος τους είχε τελειώσει από τη στιγμή που η Ολυμπιονίκη της ρυθμικής γυμναστικής, Αλίνα Καμπάεβα, μπήκε στη ζωή του πανίσχυρου Προέδρου. Ο Πούτιν υπέκυψε στη γοητεία της νεαρής τότε αθλήτριας, τεινάζοντας στον αέρα το γάμο του. Ο χωρισμός ήταν πολιτισμένος, τον δέχτηκαν άλλωστε και οι δύο τους κόρες με τη μαμά από τότε να έχει εξαφανιστεί από το πολιτικό σκηνικό. Ο Ρώσος πρόεδρος την είχε γνωρίσει στην Αγία Πετρούπολη το 1980. Η Λουντμίλα εργαζόταν ως αεροσυνοδός και σπούδαζε ισπανική φιλολογία. Μετά το γάμο τους εγκαταστάθηκαν στη Δρέσδη της Ανατολικής Γερμανίας, στην πρεσβεία της οποίας δούλευε ως Ρώσος πράκτορας της ΚΑΓΚΕΜΠΕ και απέκτησαν δύο κόρες, τη Μαρία και την Κατερίνα, 34 και 32 ετών αντίστοιχα. Από τότε, όπως γράφεται στον τύπο, ο Πούτιν ήταν άτακτος με πολλές εξωσυζυγικές σχέσεις και ένα παιδί εκτός γάμου με Γερμανίδα. Οι πιέσεις που δεχόταν ο 67χρονος Ρώσος πρόεδρος ήταν μεγάλες γιατί η σχέση του με την αθλήτρια ήταν κοινό μυστικό από το 2008, όταν μια σκανδαλοθυρική εφημερίδα της Μόσχας είχε υποστηρίξει ότι ο Πούτιν είναι ερωτευμένος με τη χρυσή Ολυμπιονίκη της Αθήνας, Αλίνα Καμπάεβα, και ότι γνωρίστηκαν το 2004, λίγο μετά την επιτυχία της. Μυστηριωδώς, η εφημερίδα έκλεισε λόγω πτώχευσης και το σκάνδαλο σκεπάστηκε. Η 36χρονη σήμερα Καμπάεβα, με καταγωγή από το Ουσμπεκιστάν, ήταν βουλευτή στο κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Πούτιν, αλλά και επικεφαλής της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης. Έχει κερδίσει 2 Ολυμπιακά, 18 μετάλλια Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και 25 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Σε αυτή τη γυναίκα οφείλεται, λένε κάποιοι, η ικανότητα του Προέδρου να γυμνάζεται όπως ένας 25άρης και να επιδίδεται σε διάφορα αθλήματα. Το μεγάλο ερώτημα που πλανάται στην αχανή Ρωσία είναι αν το ζευγάρι έχει αποκτήσει ήδη παιδί, ένα ή μήπως και δύο. Οι bloggers εδώ και χρόνια γράφουν ότι αυτό το παιδάκι της φωτογραφίας είναι ο διάδοχος του Βλαντιμίρ. Όλα αυτά 9 χρόνια πριν, όταν φωτογραφήθηκε για τη ρωσική Vogue Καμπάεβα, κρατώντας αγκαλιά το μικρό και είχε υποστηρίξει τότε ότι είναι ανιψάκι της. Πάντως, η New York Post έγραψε το 2012 ότι το ζευγάρι απόκτησε και μία κόρη. Τώρα το γύρο του κόσμου κάνει είδηση ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έγινε ξανά πατέρας από τη σύντροφό του Αλίνα. Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, η 36χρονη πρώην Ολυμπιονίκης έφερε στον κόσμο δίδυμα σε VIP κλινική της Μόσχας υπό άκρα μυστικότητα. Η ίδια δεν έχει σχολιάσει το παραμικρό, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το Κρεμλίνο, που αρνείται να επιβεβαιώσει την είδηση, τηρώντας πιστά την εντολή Πούτιν να μην διαρρέει τίποτα και την προσωπική του ζωή. Πληροφορίες αναφέρουν πως στις αρχές του μήνα ολόκληρος ο τέταρτος όροφος της κλινικής στη Μόσχα άδειασε προκειμένου η Καμπάεβα να φέρει στον κόσμο δίδυμα αγοράκια με κεσαρική. Μάλιστα.
Αυτά. Με τον Βλαδίμηρο τον παρακολουθούμε. Δεν τον έχω μαζί με τον Μπέζος και τον Τραμπ κτλ. Είναι άλλο πράγμα ο Βλαδίμηρος. Εγώ δεν το συζητάμε. Ούτε καν ομιλώ. Βλέπω τα θέματά μου και θέλω να μάθω αυτές τις λεπτομέρειες. Γιατί ξαφνικά βγήκε το προγαμιαίο συμβόλαιο της Kim Kardashian με τον άντρα της, τον επιτυχημένο ράπερ. Ναι. Βγήκε, αλλά νομίζω ότι βγήκε. Όχι, λίγο... Γιατί βγήκε. Γιατί βγήκε. Ναι, ήθελα να πω αυτοί οι άνθρωποι είναι μαζί πάρα πολλά χρόνια. Ξαφνικά μαθαίνουμε. Εγώ ούτε ήξερα ότι έχουν προγραμματιστεί. Νομίζω ότι οτιδήποτε του αφορά πάντα ενδιαφέρει. Οπότε ακόμα και ένα προγραμματιστή που εγώ τόση ώρα σκέφτομαι ότι δεν πρέπει να είναι ακόμα σε ισχύ. Δηλαδή καταργεί πόσα χρόνια είναι παντρεμένοι. Πέντε. Πολύ δηλαδή, καταργείται. Μόνο πέντε. Καταργείται, αλλά. Μόνο πέντε. Πόσα έχουν είναι. Έχουν τέσσερα παιδιά. Ναι, αλλά. 6-7 χρόνια νομίζω είναι. Δεν είναι παραπάνω. Θυμάμαι που ήμασταν εδώ και λέγαμε για τα νυφικάτσι και τα τέτοια. Εδώ είμαστε πάρα πολλά χρόνια. Εγώ είμαι 6. Άμα είσαι 6 μέσα, είσαι 7 χρόνια του γάμου. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι τα νούμερα. Είμαι πολύ ελεύθερη εγώ. Τα νούμερα αφορούν τις. Τα νούμερα αφορούν. Σταματήστε, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, Ελένη, γιατί βγήκε το προγραμματισμό τώρα. Ξέρω όμως ότι τα νούμερα αυτά δεν αντιπροσωπεύουν το σήμερα. Είναι σαν να μιλάμε για δύο βιοπαλαιστές που ξεκινούσαν. Τι βιοπαλαιστές, παιδί μου, ένα εκατομμύριο το χρόνο. Ρε, Ελιάνα, θα μας πάρουμε τις ντομάτες. Να σου πω κάτι. Πλάκα κάνω. Δεν έχει καμία σημασία. Πλάκα κάνω. Λέω ότι τότε ήταν φτωχοί. Είχαν μόνο 100 και 30 ο άλλος. Τον Αλβάρο και την Αθηνά, το θυμάσαι. Ένα εκατομμύριο το χρόνο. Μπορεί να είχαν. Αλλά εκείνη φρόντισε να λέει ότι κάθε χρόνο που είμαστε παντρεμένοι. Ένα εκατομμύριο θα μου το δώσει. Okay. Όταν θα χωρίσουμε, δηλαδή 5 χρόνια παντρεμένοι, φέρε και 5 εκατομμύρια. Δεν έχει να κάνει αν τις χρειάζονται ή όχι. Όχι, δεν έχει να κάνει αν τις χρειάζονται. Αλλά σκέψω ότι τώρα για αυτήν είναι ένα post στο Instagram. Γιατί βγήκε πρόσφατα ότι παίρνει εκατομμύρια δολάρια για ένα Instagram. Η εκδίκησή της στον διαζευχθέντα πρώην σύζυγο μπορεί να της αρκεί το 1 εκατομμύριο ψωρό δολάρια. Γιατί το κάνει. Το κάνει γιατί εξαργυρώνει την επιτυχία σου. Λέει ότι θα μου δίνει 1 εκατομμύριο για να σε κάνω να φτάσει στα. Θα τα κάνει 250. Εκατομμύρια, γιατί αυτό είχε γίνει ουσιαστικά. Θα σου πω, εκείνος τότε ήταν σαφέστατα πιο ευκατάστατος από εκείνη. Είχε περιουσία τριπλάσια από ό,τι είχε εκείνη. Τώρα θα έπρεπε να το επαναθεωρήσουν, αναθεωρήσουν και να παίρνει εκείνος από εκείνη. Τα είχε κάνει αυτά η Liz Taylor 25-30 χρόνια πριν. Που ήταν πολύ μπροστά. Που έκανε τους άλλες τους γαμπρούς. Που ήθελε 5 χρόνια γάμου ήθελε με τον κύριο Οικοδόμο και μόλις έφυγε. Το Φορτένσκι. Στην επέτειο των 5 ετών τη ζήτησε διαζύγιο. Για να πάρει τα λεφτά. 5 εκατομμύρια. Ενός οικοδόμος ήταν, τι να κάνει άνθρωπος, 5 εκατομμύρια. Είχε αφήσει την υποδομή στη μέση να παρακτήσει. Πραγματικά μου σπάει την καρδιά. Να πρέπει για να σιγουρευτείς ότι θα έχεις έναν άνθρωπο που τον θέλεις να τον παντρευτείς 5 χρόνια, να του λες κάτσε 5 χρόνια και μετά άμα θες φύγε και πάρε τα χρήματα. Πολύ θλιβερό. Είναι πολλά τα λεφτά. Αυτό που προστατεύεις νομίζω είναι να μην στα πάρει κάποιος τα χρήματα. Αυτό κάνεις. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Αν είχατε πολλά χρήματα θα το λέγατε αυτό. Δηλαδή θα το κάνατε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω. Δεν θα έκανες εσύ τη χαρά, θα τη έλεγε ωραία, σ' αγαπώ, μ' αγαπάς. Αλλά επειδή έχω μια περιουσία, ναι. Θέλω να σιγουρευτώ ότι δεν θα μου τα φας. Τώρα σου λέω όχι, αλλά πραγματικά δεν ξέρω πώς θα λειτουργούσε αν είχα πραγματικά 100 και 200 εκατομμύρια. Γιατί θα σκεφτόμουν κι αν ο άλλος, ας πούμε, με δόλο θέλω να μου τα φάει. Ναι, αλλά ξεκινάς να παντρευτείς σκέφτοντας ότι ο άλλος με δόλο θα στα φάει. Όχι, αλλά σκέφτεσαι ότι κάποια στιγμή αυτός μπορεί να σκεφτεί διαφορετικά. Σίγουρα. Αυτό λέω, ρε παιδί μου, και είναι πάρα πολλά λεφτά. Δεν σκέφτεσαι στον έρωτα και στο γάμο, δεν χρειάζεται να. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι στην Αμερική νομίζω με το γάμο ότι αυτόματα η γυναίκα παίρνει σχεδόν τη μισή περιουσία. Όχι μόνο στην Αμερική, όπου δεν έχει αποκτηθεί μετά το γάμο. Όλα τα αποκτηθέντα μετά το γάμο παντού. Όλο του οικογενειακού δικαίου, καταλαβαίνεις. Εμένα δεν μιλώ. Μιλήστε εσείς και το βίντεο, παρακαλώ. Μπορεί να ακούγεται ψυχρό, επιχειρηματικό, ελάχιστα ρομαντικό, όμως ο γάμος παραμένει εν πωλής ένα συμβόλαιο. Με δεδομένο το υψηλό ποσοστό διαζυγίων στο Hollywood, τα προγαμιαία συμβόλαια θεωρούνται πλέον μια κοινή πρακτική για τους περισσότερους celebrities. Το πιο ζουμερό κεφάλαιο των προγαμιών συμβολαίων δεν έχει τόσο να κάνει με τα τεράστια ποσά που αλλάζουν χέρια ή τις διατροφές που εστά δέχονται να καταβληθούν σε περίπτωση λύσης του celebrity γάμου. Τα σκάνδαλα κρύβονται στις συμφωνίες ή τις περίεργες ρήτρες που συνδέονται με τα χρήματα. Ρήτρες απιστίας, ρήτρες τρόπου ζωής, ακόμα και ρήτρες που σχετίζονται με την απόκτηση παιδιών. Σύμφωνα με τα gossip sites, στο προγαμιαίο συμβόλαιο του Brad Pitt και της Angelina Jolie υπήρχε μια αυστηρή ρήτρα απιστίας. Θεωρητικά, σε περίπτωση διαζυγίου λόγω κάποιου εξωσυζυγικού παραστατήματος του Brad, η Angelina θα αποκτούσε αυτόματα την αποκλειστική κυδαιμονία και των 6 παιδιών τους. Το πιθανότερο είναι βέβαια πως είτε τέτοια ρήτρα δεν υπήρξε, είτε δεν υπήρξε καν συμβόλαιο. Εξού και η πολύμηνη σκληρή μάχη του ζευγαριού για τη διατροφή, το μοίρασμα της περιουσίας και βέβαια για την επιμέλεια των παιδιών τους που τους έστειλε στα δικαστήρια.
Όταν η υπέροχη και στα 60 της Liz Taylor παντρέθηκε σε 8ο γάμο τον Larry Fortensky, έναν οικοδόμο 20 χρόνια μικρότερό της, ο δικηγόρος της συνέταξε ένα παράξενο προγαμιαίο συμβόλαιο. Σύμφωνα με αυτό, η Taylor θα κατέβαλε στο σύντροφό της $1,000,000 σε περίπτωση που έμεινε παντρεμένος μαζί της μια πενταετία. Ο Larry Fortensky υπέβαλε αίτηση διαζυγίου μετά από, μαντέψτε, ακριβώς 5 χρόνια. Σύμφωνα με το προγραμμαίο συμβόλαιο της Nicole Kidman και του Keith Urban, σε περίπτωση διαζυγίου, ο Urban πρόκειται να λάβει $600,000 για κάθε χρόνο γάμου. Η Kidman απαλλάσσεται όμως από οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση αν ο Urban πιαστεί να κάνει κατάχρηση ουσιών ή αλκοόλ. Μια λογική απέτηση με δεδομένο πως ο τραγουδιστής ήταν εθισμένος στην κοκαίνη. Παλιότερα, μάλιστα, είχε νοσηλευτεί στην κλινική Betty Ford. Όταν είσαι μια μηχανή δημοσιότητας που κάνει το άχυρο χρυσάφι, θες μάλλον να ξέρεις πόσο χρυσό είναι το δικό σου. Ιδίως αν σε λένε Kim Kardashian και ο πρώτος σου γάμος κράτησε μόλις 72 μέρες. Τα κουτσομπολιά λένε πάντως πως το προγραμμαίο συμβόλαιο των Kardashian West υπογράφηκε γρήγορα και ανέμακτα, αφού ο Kanye δεν πρόβαλε καμία απέτηση. Σε περίπτωση διαζυγίου, η Kim θα εισπράξει $1,000,000 για κάθε χρόνο γάμου. Όχι όμως παραπάνω από 10 εκατομμύρια στο σύνολο. Επιπλέον, και αυτό έχει ενδιαφέρον, μπορεί να κρατήσει όλα τα πανάκριβα δώρα, κοσμήματα κυρίως που της έχει κάνει ο άντρας της όλα αυτά τα χρόνια. Είναι κάτι περισσότερο από πιθανό πως το ζευγάρι Mark Zuckerberg και Priscilla Chan έχουν κάποιο είδους προγραμμαίο συμβόλαιο, με δεδομένο πως πρώτον, η αξία της περιουσίας του κύριου Facebook ανέρχεται σε $56 δισεκατομμύρια. Και δεύτερον, το ζευγάρι είχε ήδη υπογράψει, σύμφωνα με φήμες, ένα σύμφωνο ερωτικής συμβίωσης όταν αποφάσισε να συζήσει. Σε αυτό προβλέπεται τουλάχιστον ένα ραντεβού την εβδομάδα διάρκειας τουλάχιστον 100 λεπτών, όχι στο σπίτι τους και σίγουρα όχι στο Facebook. Όταν ο Justin Timberlake παντρεύτηκε τη Jessica Biel, εκείνη είχε ζητήσει στο συμβόλαιό του να μπει μια ρήτρα απιστίας, αλλά ο Justin είχε τις επιφυλάξεις του. Τότε εκείνη έθεσε έναν όρο τεκνογωνίας, που εν ολίγης έλεγε πως αν ο Justin της έμενε πιστός για αρκετά χρόνια, τότε και μόνο τότε θα συμφωνούσε να μείνει έγκυος. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Οκτώβριο του 2012 και ο γιος του, Silas, ήρθε στον κόσμο το 2015. Φημολογείται πως η Beyoncé και ο Jay-Z έχουν ένα από τα πιο καλά δεμένα προγραμμαία συμβόλαια του showbiz. Μια συμφωνία που ρυθμίζει σχολαστικά και χωρίζει στα δύο την αυτοκρατορία τους. Τους λογαριασμούς, τα κινητά τους και την επιμέλεια των τριών παιδιών τους. Μια έξυπνη κίνηση μάλλον, αφού είναι βέβαιο πως ο Jay-Z δεν είναι και κανένα πρότυπο σταθερότητας και συζυγικής πίστης. Για τα λεφτά. Τι όλα. Για τα λεφτά να δεν μ' αγαπάς. Λοιπόν, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι αυτοί δεν είναι κυριαρχικοί άνθρωποι. Οι ίδιοι είναι η business. Είναι η επιχείρηση είναι ο ίδιος ο εαυτός. Οπότε πρέπει να προστατεύσουν την επιχείρησή τους. Όταν σου λέει η Nicole Kidman για τον άντρα της επειδή παλιά έκανε ναρκωτικά, σου λέει αν για κάποιο λόγο κάνει τώρα πάλι, αυτή η εικόνα θα επηρεάσει και εμένα. Άρα επηρεάζει το προϊόν που δυστυχώς είμαι εγώ. Θα χάσω λεφτά, μπορεί να καταστραφεί η καριέρα μου. Τι συμβαίνει με το. Πώς λέγεται το πάθημα, ξεχνάω και τα όνομα των παιδιών. Γιατί δεν αλλά... θέλουν το γάμο και δεν πάνε απλά σε μια συμβίωση να τελειώνουν. Γιατί δυστυχώς νομίζω ότι λέγεται αυτό. Είναι πολύ νομικό στοιχείο μέσα για να περάσει ωραία στη σχέση. Τι άλλο μου κάνει εντύπωση. Είναι, αλλά μετά μπορεί να σου πει κάτι. Ξεκινάει ένα ζευγάρι να υπογράψει συμβόλαιο για το επειδή ο άλλος αναπιστήσει. Δηλαδή ξεκινάς με έναν άνθρωπο που δεν νιώθεις ασφάλεια ότι θα είναι κοντά σου για πάντα και δεν θα πιστήσει. Πώς το ξεκινάει. Ανοίγεις πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Μεγάλο κεφάλαιο ανοίγεις. Αυτό είναι το πιο πεζό. Το περιτύλιγμα μέσα και ο γάμος. Στην εικόνα, δεν είναι απλά τα πράγματα. Είναι δεν είμαι εγώ κι εσύ. Οι άλλοι έχουν ένα από πίσω του τρέχουν εκατομμύρια. Δηλαδή, μόνο εξάρτητα από αυτό. Άλλοι σου λέει βάζουν άλλες ρήτρες και άλλες συμφωνίες για την business. Κάποιοι είναι μόνο για το αν απιστήσει. Δηλαδή, γιατί πας να παντρευτείς με κάποιον που θεωρείς ότι θα σου απιστήσει ποτέ. Χθες τα λέγαμε. Ναι, αλλά χθες τα λέγαμε. Ότι 9 στους 10 πιστούν. Οπότε λες. Όχι, τα λέγαμε. Εσύ τα λέγε. Τι εννοεί τα λέγαμε. Τέλο πάντων, να πω κάτι άλλο επειδή μιλάτε για λεφτά τόση ώρα. Επειδή έγινε μια ληστεία που είναι ίσως από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει στην Αθήνα. Ναι. Άλλο θέμα, απλά αλλάζω το κλίμα. Περίπου 1,000,000 λένε ότι είναι η Λία. Μπούκαραν διαρρήκτες στα ξημερώματα σε μια πολύ γνωστή εταιρεία πετρελαιοειδών που είναι στην Εθνική Οδό στην Έξοδο Μεταμόρφωσης, που ασχολείται και με διαχείριση πολυκατοικιών κτλ. Πήραν 2 χρηματοκιβώτια πάνω από 1,000,000 ευρώ, είπε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Ξέραν στοχευμένα σε ποιον όροφο, σε ποιο γραφείο, πώς θα κόψουν τους συναγερμούς. Γι' αυτό και η αστυνομία παίρνει καταθέσεις από το πρωί από όλους τους εργαζόμενους και όσους μπαινοβγαίνουν στα γραφεία στη συγκεκριμένη εταιρεία. Πάνω από 1,000,000, είπε ο ιδιοκτήτης. Τεράστιο ποσό. Πολλά λεφτά. Τεράστιο ποσό. Δεν ξέρω, έχουμε ακούσει ποτέ τέτοιο ποσό ότι έχουν πάρει. Είναι από τα πιο μεγάλα που έχουμε ακούσει. Σε μετρητό εννοώ. Δεν νομίζω να έχουμε ξανακούσει. Στοχευμένο εκ των έσω. Θα το βρούνε, φαντάζομαι. Λοιπόν.
Με συγχωρείτε, αποχωρώ, πάω στην εταιρεία Sugar Free που φέτος έρχεται να μας δείξει για άλλη μια χρονιά τα καλοκαιρινά υπέροχα σχέδιά τους, ρούχα για παραλία, μαγιό, πετσέτες, τσάντες παραλίας, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ξέρετε ότι θα το βρείτε και μάλιστα σε πολύ λογικές τιμές. Φέτος έρχονται και με μια συνεργασία έκπληξη, πραγματικά. Καλώς ήρθες, αγαπημένο μου. Μικρό γλυκό κορίτσι. Είναι η Λία, την ξέρετε, κάθε χρόνο έρχεται από τα Sugar Free. Και σήμερα και πάλι εδώ για να πούμε και να δούμε ταυτοχρόνως, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω μέσα τα κορίτσια ετοιμάζονται, έτσι δεν είναι? Έτοιμα είναι για να δούμε μαγιό και καφτάνια. Πολύ ωραία. Από την συλλογή που έχουμε κάνει με τους σχεδιαστές Μυρό, κυκλοφορεί λοιπόν, σήμερα. Αυτό να το πούμε λίγο, μην το περάσουμε έτσι στο ντούκου. Είναι μια πραγματικά πολύ, πολύ, πολύ δυνατή συνεργασία, νέα συνεργασία, κάτι μοναδικό που κατάφεραν να κερδίσουν και να έχουν τα Sugar Free, γνωστή εταιρεία Sugar Free, με το γνωστό δίδυμο σχεδιαστών και άκρως επιτυχημένο και πολυλατρεμένο και από μένα και από πάρα πολύ κόσμο, τους Μυρό. Οι Μυρό λοιπόν σχεδίασαν για Sugar Free κάποια μαγιό, τα οποία νομίζω ότι θα τα καταλάβετε και μόνοι σας μπαίνοντας μέσα σε ένα κατάστημα, γιατί μυρίζουν Μυρό. Τι εννοώ μυρίζουν Μυρό? Πού πήγε πριν αυτό που μου έδινε και σου λέω, εδώ είμαι. Ναι, εδώ μην πας μακριά. Να, το βλέπεις. Τι σκέφτεσαι? Δεν σκέφτεσαι ότι πάμε για κάτι πιο. Είναι λίγο Ορίστε. Πιο. Έχουν λεπτομέρειες από... Μισό λεπτάκι. Πες ότι το φόρεσα. Το βλέπετε? Είναι όλο και ντυμένο με στρας. Το βλέπουμε. Η συλλογή αυτή, να πούμε ότι είναι η πρώτη μέρα που είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα καταστήματα στην Αθήνα και στην Κύπρο, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Πάτρα και στο e-shop, και θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 15 Ιουνίου. Είναι limited edition συλλογή, λοιπόν, είναι περιορισμένα τα κομμάτια. Είναι διαθέσιμο μέχρι τότε. Κοίταξε που μου φαίνεται ότι εδώ θα έπαιρνα το λαχανί. Καλά, είχες δίκιο εσύ πριν, γιατί εγώ είμαι του κόκκινου και είναι πολύ ωραίο κόκκινο αυτό. Είναι το κατακόκκινο το κόκκινο, το φλογερό. Αλλά και αυτό εδώ... είναι πολύ εντυπωσιακό. Και όλα αυτά συνδυάζονται με καφτάνια, αλλά μπορούμε να τα φορέσουμε εκτός από μαγιό και σαν κορμάκια. Μάλιστα. Λοιπόν, για να το ολοκληρώσουμε. Μυρό και Sugar Free μαζί για πολύ λίγα περιορισμένο αριθμό κομματιών μαγιό σε επιλεγμένα καταστήματα και εννοείται δύο κομμάτια μπικίνι, ναι, για περιορισμένο αριθμό, που σημαίνει ότι μπορεί σήμερα να μας λέει περίπου μέχρι τις 15 Ιουνίου, αλλά μπορεί αύριο να μην υπάρχει, αύριο να μην υπάρχουν, καταλάβατε, που είναι και πολύ πιθανό. Οπότε προλάβετε να δείτε, και αυτός που ξέρει τι θέλει, ας πάει να το πάρει. Γιατί δεν θα το βρει και είναι χρήμα. Είναι πραγματικά πολύ ξεχωριστά κομμάτια. Και... μ' αρέσει γιατί, που κάνατε αυτή τη συνεργασία, αλλά πιο πολύ μ' αρέσει το περιορισμένα κομμάτια, αν το πιστεύεις. Γιατί και υπάρχει... θέλω ρε παιδί μου, είναι να πάω να πάρω κάτι τόσο ιδιαίτερο, πιο φανταζή, πιο special, πιο. Εντάξει, μ' αρέσει να μην το δω παντού γύρω μου. Θέλω να είμαι από τις πρώτες που να το βάλω και να. Και με στις λίγες. Εμένα. Και είναι και προσιτές τιμές. Καθένας... μπορούν να μπουν στο sugarfreeshops.com, ναι, και να δουν όλη τη συλλογή που θα δούμε και εδώ σήμερα, αλλά να δουν και τις τιμές. Και αλλά φυσικά να παραγγείλουν, γιατί θα είναι πολύ λίγο το χρονικό διάστημα και είναι λίγα και τα κομμάτια που μάλιστα υπάρχουν. Εμείς θα ξεκινήσουμε βλέποντας τα μαγιό που έχουν σχεδιάσει η Μυρό για τα Sugar Free, και μετά θα μιλήσουμε λίγο για να περάσουμε να δούμε και λίγο από τα αγαπημένα, από την αγαπημένη συλλογή Sugar Free που σας έχω ανεβάσει φωτογραφία μόνο παιδικά μαγιό. Στα γυναικεία θα τα δείτε εδώ. Σας έχω ανεβάσει ορισμένα, όχι όλα, έχουν πάρα πολλά. Είναι τόσο απίθανα που είναι αυτό που λες: αχ, και αυτό μου αρέσει, και αυτό μου αρέσει, και αυτό μου αρέσει. Και ξέρεις κάτι άλλο, και δεν στεναχωριέσαι, γιατί είναι πολύ οικονομικά. Δηλαδή, χαλαρά το παίρνεις και για δώρο και για το παιδί σου. Αυτά. Like στο Instagram και ας ξεκινήσουμε με τη νέα συλλογή Sugar Free Μυρό μαζί. Παρακαλώ. Tell it to my heart and tell me I'm the one.
Εγώ το πρώτο μαγιό, το κόκκινο, ήθελα να το δω περισσότερο. Δηλαδή ήθελα να το βγάλει το ρούχο, να το δω, να το πώς τρώνε, ρε παιδί μου πίσω. Μ' αρέσει εμένα, όπου πώς είναι μέσα, είναι έξω, πόσο είναι. Κάθε γυναίκα κάπως το ονειρεύεται. Δεν θέλουμε όλες να φορέσουμε το ίδιο στυλ. Θα ήθελα να το δω. Θα φορέσει καμία και το πράσινο? Όχι, μπορούμε να το δώσουμε. Ή φορεθεί το άλλο με τα πάρα αυτό πολλά. Φορεθεί. Θα ήθελα να δω και κάτι τέτοιο. Γιατί φαντάζομαι το κόψιμο είναι ίδιο σε όλα αυτά τα μαγιό, έτσι δεν είναι? Ναι. Έχει έντονα κοψίματα για να κολακεύουν τη σιλουέτα και να την κάνουν πιο θηλυκή. Και επίσης συνδυάζονται και με τσαντάκια και με τσάντες. Για παραλία. Για παραλία, τσάντες παραλίας, αλλά και πετσέτες. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Οι πετσέτες βγαίνουν σε δύο χρώματα. Είναι στο άκουα και στο μπλε και στο κόκκινο και το χρώμα της λεβάντας. Η πετσέτα τους είναι και η πετσέτα που έχω ανεβάσει τα παιδικά μαγιό. Έχετε δει που έχω ανεβάσει τα παιδικά μαγιό πάνω σε μια κόκκινη πετσέτα? Δύο είναι συγκεκριμένα γιατί δεν τις άνοιξα. Είναι ίδια από τη σειρά των Μυρό που βγαίνει στο τυρκουάζ μπλε και στο κόκκινο που έχω ανεβάσει. Αυτά για να ξέρετε κιόλας και αυτά τα βρίσκουν στο e-shop σας. Ναι, είναι όλη η συλλογή διαθέσιμη στο e-shop. Πολύ ωραία. Και σε επιλεγμένα καταστήματα. Okay. Πάμε να δω αν είναι έτοιμες. Είναι? Ωραία, ας έρθουμε λοιπόν. Αυτό το αγαπημένο που μου λένε όλο το χρόνο φέτος η Μυρό, Ελένη, τρία διαφορετικά. Μην το φοβάσαι, μην παίζεις μόνο στα σίγουρα με ένα-δύο χρωματάκια. Είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά, μπράβο. Αλλά εγώ θέλω να το δω φορεμένο το μαγιό. Οπότε τουλάχιστον αυτό το πάνω μέρος. Να καταλάβω πώς γράφει το κορμί. Μ' αρέσει. Πώς δείχνει. Μέχρι εκεί. Ωραία. Να το δούμε. Πολύ ωραία. Να γυρίσει να το μιλήσω και την πλάτη. Πλάτη. Πολύ ωραία. Έχει εδώ πάει. Μείωση. Μάλιστα, μάλιστα. Για να είναι πιο εύκολο. Και το κόψιμο είναι κανονικό. Κανονικό, αυτό βλέπω, ναι. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Και το τσαντάκι στο χέρι γιατί. Βέβαια, άμα έρχεσαι από σχεδιαστές, θέλουν όλα να είναι σορτή. Θέλω να μου δείξεις λίγο, γιατί εδώ πέρα βλέπω πάρα πολλά χρώματα, για να καταλάβω λίγο σε ποια χρώματα άλλα παίζουμε. Έντονους συνδυασμούς χρωμάτων, όπως είναι το λεβάντα και το κόκκινο, και το πορτοκαλί με το φούξια, σε ολόσωμα. Έχουμε ήδη δείξει το κόκκινο και το πράσινο, το lime χρώμα που είναι... Αυτό, ας πούμε, συνδυάζεται με το... Αυτό είναι όπως είδαμε το κόκκινο. Ναι. Αυτό συνδυάζεται με αυτό το μαγιό, όπως επίσης έχουμε μετά και μπικίνι, το οποίο είναι δύο κομμάτια, εκεί, ναι. Καθώς και μπικίνι τα οποία είναι πάλι και ντυμένα με στράς, όπως είδαμε τα μαγιό τα κόκκινο και πράσινο, σε μπικίνι, σε μπλε και σε μαύρο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μπορούμε να συνεχίσουμε με τα κορίτσια μας. Ναι, θα δούμε τη Sugarfree πλέον. Πολύ ωραία. Ας κάνουμε αλλαγή λοιπόν, γιατί μπροστά Μυρό, πίσω Sugarfree, αλλάζουμε και δείχνουμε. Και μέχρι να αλλάξουμε... Τώρα που είμαι. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Ζωντανή εκπομπή είμαστε, παιδιά. Τι είμαστε, σειρά. Να κάνουμε μοντάζ. Αληθινή. Είμαστε, να δείχνουμε όλα. Να ξεκινήσουμε να βλέπουμε καφτάνια, τα οποία συνδυάζονται πάνω από μαγιό. Θέλω να θυμάσαι εδώ, ότι εδώ είναι ο κόσμος μας. Λοιπόν, συνδυάζονται πάνω από το μαγιό, αλλά το θέμα είναι να δω και τα μαγιό, γιατί αυτή την εποχή είναι η εποχή που όλοι τρέχουμε και ψάχνουμε να βρούμε τι να φορέσουμε φέτος. Κοιτάμε το κορμί μας κάθε χρονιά και λέμε, τι έχω δει στα περιοδικά, τι έχω δει, ξέρω εγώ, στο ίντερνετ, πολύ ωραία, αλλά κάτσε να με δω και εμένα, για πού είμαι σήμερα, φέτος εννοώ.
Οπότε κοιτά και λε: παίζω σε ολόσωμο, πολύ παρτό, με παίρνει. Δεν με παίρνει, να έχουμε, πάω σίγουρα στα σίγουρα. Σε ολόσωμο έχουμε μπικίνι σε έντονε αποχρώσει κόκκινο και με ανάγλυφα υφάσματα. Mm-hmm. Το κόκκινο είναι ένα χρώμα που πάντα αγαπάνε οι γυναίκε το καλοκαίρι. Και γιατί όσο πιο φωτεινό είναι το αυτό το κόραλο όπως... κόκκινο που έχετε χρησιμοποιήσει φέτο είναι καταπληκτικό. Όπω και με ένα αυτό με κόκκινο. Μ' αρέσει να το πιάνει εδώ καλά το στήθο. Μ' αρέσει πολύ να αισθάνομαι τη σταθερότητα εδώ. Τα υπόλοιπα δεν με πειράζει. Αυτό δηλαδή είναι πιο πολύ σωστό. Έχουμε διαφορετικά σχέδια στα σουτιέν για να υποστηρίζουν κάθε γυναίκα. Είτε είναι τριγωνικό, είτε είναι με βανέλα. Ναι. Λοιπόν, μετά... κοιτάξτε λίγο για να τα καταλαβαίνετε, γιατί να μιλάμε και να μην βλέπετε μαγιό είναι πρέπει να βλέπετε. Να βλέπετε, αλλά τι να, τώρα θα τα δείτε σε μένα, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό το σουτιέν, κορίτσια μου, για να σας τα εξηγώ κι εγώ. Πρώτον, είναι πάρα πολύ μοντέρνο το κόψιμό του. Δεύτερον, πιάνει σωστά το στήθος. Και αυτό πιάνει το στήθος, αλλά αυτό, αν έχεις λίγο παραπάνω στήθος, θα είναι πιο έντονο. Εσύ λοιπόν, πώς θέλεις να δείχνεις την ώρα που πηγαίνεις στη θάλασσα? Θέλεις να είσαι λίγο πιο σεξι, πες με την πανέλα. Θες να κάνεις λίγο το πιο αθλητικό μοντέρνο, πας σε αυτό το κόψιμο. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτό. Έχουμε και το κλασικό τριγωνάκι. Και το κλασικό φυσικά, εντάξει, εννοείται. Και ένα σχέδιο που φέτος το καλοκαίρι θα φορηθεί πολύ, είναι με τον ένα νόμο. Με τον ένα θα νόμο. Το δούμε και φορεμένο σε κορίτσια για να το καταλάβουμε καλύτερα. Πολύ ωραία. Αυτό. Αν μπορούμε και να το δούμε και να προχωρήσουμε λίγο, ναι. Έχουμε εικόνα. Για να ξεκινήσουμε, παρακαλώ. Γιατί θα το πω τώρα, αυτό το είπα και το πρωί. Αυτό το ρούχο, ξαναλέω, δεν είναι ρούχο για να πας βόλτα στην Αθήνα. Μπορείς. Αλλά είναι ρούχο για να πας βόλτα στα νησιά, για να βάλεις από μέσα το μαγιό σου, να πας να πιεις το ποτό σου το βράδυ. Είναι πάρα πολύ ωραίο, λέει πάρα πολύ ανοιχτό. Σας το λέω πολύ, θα το καταλάβετε γιατί μην πείτε σαν μάγκες και πείτε καλά, αυτή πώς το βάλε. Αφού εγώ βλέπω το στήθος να βγαίνει, να κάνει. Είναι ανάλαφρο, είναι καταπληκτικό και είναι από αυτά που κάθε χρόνο μου αρέσει να ψάχνω και να βρίσκω εδώ στα Sugar Free. Τώρα, ας πούμε, βρήκα κι άλλο που πάλι είναι για τέτοιες καταστάσεις. Το βάζεις για να βγεις έξω το βράδυ, το έχεις και για παραλία. Ναι, αυτό, ας πούμε, πιο εύκολα θα το έβαζα στην εκπομπή. Γιατί επάνω δεν είναι τόσο γυμνό. Αυτό με τρομάζει. Βλέπετε, είναι έχω φέρει. Είναι φούστα που μέσα υπάρχει σουρτσάκι. Ναι, είναι φούστα. Και... η διαφάνειά του φτάνει μέχρι εδώ. Δεν πάει παραπάνω. Μπορεί από πάνω να φορεθεί να με ένα μαγιό. Μπορεί να φορεθεί και έτσι. Ναι, και με ένα ολόσημο μαγιό. Πολύ ωραία. Μπορεί... αλλά εγώ και το μπλουζάκι που βρήκα. Εγώ λέω τώρα πώς θα το έβαζα στην εκπομπή. Να το. Θα βάζα από πάνω το πολύ ωραίο μου μπλουζάκι, το οποίο το βάζεις με σουρτσάκι μόνο, το βάζεις με ό,τι θέλεις. Και με τίποτα, αλλά και με μια φούστα οποιαδήποτε έχεις στο σπίτι σου ή με αυτή εδώ πέρα που είναι καταπληκτική. Αυτή η φούστα βγαίνει και σε άσπρο, θα τη δούμε και φορεμένη. Αυτή η φούστα θα πηγαίνει πάρα πολύ ωραία και με αυτό το πολύ παρτό μαγιό. Γιατί από τη στιγμή που θα το βάλεις τη φούστα, το κλείνεις και λιγάκι. Ενώ για να πας να πιεις ένα ποτάκι στην παραλία, τον καφέ σου, δεν ξέρω. Με πολλά ολόσωμα μαγιό που έχουμε σε αυτή την απόχρωση θα μπορούσε να φορεθεί συγκεκριμένη φούστα. Με πολλά ολόσωμα μαγιό. Με πολλά ολόσωμα μαγιό. Γιατί και αυτό το ολόσωμα είναι πολύ γυναικείο και έχει πολύ γυναικεία κοψίματα. Mm-hmm. Γιατί τονίζει και το στήθος και έχει και κάποιες διαφάνειες που δημιουργούν πάντα μια πολύ καλή αίσθηση. Όλα έχουν από διαφάνεια. Ακόμα και αυτό που λες, μα το έχει κλείσει μέχρι επάνω-πάνω. Ναι, το έχει κλείσει μέχρι επάνω-πάνω, αλλά. Όλο το πλαϊνό είναι σε διαφάνειες. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να τρέξω διαφημιστικά μηνύματάκια, το ξέρω. Το ξέρω.
θα βγάλω γραμμές γιατί θέλω να δώσω ένα γυναικείο μαγιό σε μία τηλεθεάτρια από αυτά που θα της δείξω, όποιο της αρέσει να πάρει. Και εννοείται μαζί θα βρούμε και κάτι να το συνδυάσουμε από πάνω. Δηλαδή αυτή που θα φύγει σετ. 2-10-6-43-3-10 και οι υπόλοιπες για τα παιδιά σας, like στη μία φωτογραφία που έχω ανεβάσει. Ευχαριστώ. Διευθμίσεις. Ολοκληρώσω σιγά σιγά. Εγώ να σας θυμίσω απλά, έτσι, όποιος το ξεχνάει, τι σου καρφτεί, μην ξεχνάτε, έτσι. Πάνω κάτω σύνολα μοναδικά, χειμώνα καλοκαίρι. Αλλά και για καλοκαίρι αυτά τα απίθανα έτσι από πάνω. Τίποτα, μόνο με το μαγιό σου λέμε, γιατί αισθάνεσαι και μια δροσιά μετά τις 8 που φεύγει ο ήλιος. Τσακ, το φοράς. Αλλά για παντού. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά και να μην τα ξεχνάτε. Είναι τα κλασικά σας, είναι ποτέ. Το ξεκίνημά σας, είναι σφραγίδα σας. Είναι εντελώς δικά σας και πρέπει να τα έχουμε. Και αρκετά καινούργια κουψίματα στα παντελόνια αλλά και στη ζακέτα. Μάλιστα. Λοιπόν, τη φίλη μου την έχω να διαλέξει, παρακαλώ, το μαγιό της. Πολύ ωραία. Καλησπέρα. Ελένη μου, γλυκιά. Αγάπη μου. Αγάπη μου, αγάπη μου. Σε λατρεύω, είσαι η καλύτερη. Σε ευχαριστώ πολύ, γλυκιά μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Ποια είσαι και από πού με καλείς? Είμαι η Σοφία και σε καλώ από Κρήτη. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, Σοφάκη, σου δείχνω επιλογές. Είναι διπλό, έτσι πάνω κάτω. Εμένα μου αρέσει αυτό. Έχει και μια γυαλάδα, έχει τα χρώματά του, είναι πολύ χαριτωμένα. Πολύ, πολύ όμορφα. Πάμε σε μαύρο, κλασικό, πάλι δύο κομμάτια. Επίσης μου άρεσε πολύ. Πάμε σε αυτό. Σου δείχνω τα σουτιέν γιατί τα από κάτω καταλαβαίνεις. Και σου δείχνω και ένα κατακόκκινο. Επίσης σου δείχνω και αυτό. Γιατί εμένα δεν ξέρω, είπαμε αυτά, το θέλω και σε παιδικό και σε μεγαλίστικο, γι' αυτό και στο δείχνω. Και από εκεί και πέρα σου δείχνω και των κοριτσιών. Παρακαλώ, δυναμώστε λίγο τη μουσική να δει τη φιλενάδα μου από την Κρήτη. Λοιπόν, φιλενάδα μου γλυκιά, έχεις καταλήξει σε χρώμα? Ναι, ναι, το δεύτερο που είπες, το που έδειξε το μαύρο. Αυτό. Μα σου λέω, να στα λέω και να σου πω και κάτι. Άκου πώς θα στο στείλω το δώρο για να έρθει από τη φίλη σου την Ελένη, πραγματικά με πολύ αγάπη. Αυτό που πολύ μου αρέσει, το οποίο μπορείς να το φορέσεις έτσι και σκέτο ή από κάτω να βάλεις ένα σορτσάκι και είναι ανοιχτό μπροστά, αλλά θέλει το μαγιότο από μέσα, ιδάλλως δεν γίνεται. Και έχει και φούστα. Ναι, αλλά θα προτιμήσω να της δώσω και μια ωραία πετσέτα, γιατί φημίζεται για τις ωραίες σας πετσέτες και εγώ κάθε χρόνο παίρνω και θέλω να της δώσω και πετσέτα. Οπότε σου διαλέγω και πετσέτα και σου τα στέλνω στην Κρήτη έτοιμα κομπλέ, έτσι όπως πρέπει να είναι. Εντάξει? Το πάρα πολύ, αγάπη Ελένη μου, να είσαι καλά. Αγάπη μου. Λοιπόν, μαύρο από μέσα. Και παρακαλώ πολύ. Τσακ. Άντε πάλι σε έφτιαξα. Τώρα μη σου πω ότι εσύ τα πήρες όλα και τα πήρες και σωστά. Τα ανοίγω και κάτω με τις τίγρες, βάζω και τα δώρα σου έτσι για να ξέρεις για την κριτική ομιλώ. Οι υπόλοιπες μπορείτε να μπείτε μόνες σας στο site, να τα βρείτε, να τα δείτε και άμα σας κάνουν κέφι να τα πάρετε κιόλας. Μην ξεχνάτε ότι εδώ οι τιμές είναι πραγματικά, είναι αυτό που λέμε, νιώθω χαρά, μπαίνω ψωνίζω, δεν φοβάμαι, δεν νιώθω κάτι κακό. Αγαπημένοι μου φίλοι. Ευχαριστούμε πολύ, καλό καλοκαίρι. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Παιδικά δεν σας έδειξα, γιατί άμα καθόμουν εδώ δεν θα σας έβγαζα καθόλου γυναικεία. Γιατί εδώ τρελαίνομαι και έχουν κάνει, κοιτάξτε πόσα σχέδια έχουν φέρει για παιδιά. Κοιτάξτε και χρώματα από αυτά που πραγματικά είναι για παιδιά. Χρώματα που φωνάζουν, παιδικά, ωραία, ομορφιές. Υπέροχα. Σας έχω ανεβάσει όμως φωτογραφία στο Instagram και σας λέω ότι 5, όχι μία, όχι δύο, αλλά 5, διαλέγετε όποιο μαγιό σας κάνει κέφι και είναι το δώρο σας. Φυλάκια, φυλάκια, φυλάκια. Μαγιό, μαγιό όμως ποτέ χωρίς αντιλιακό. Και όταν μιλάμε για τα παιδιά μας,
ψάχνουμε αυτό που πραγματικά του προσφέρει ασφάλεια. Αυτό που κι εσύ την ώρα που θα το βάζεις μέσα στη θαλασσίτσα και θα λες ότι έχουμε τις καλύτερες θάλασσες, το παιδί μου μπορώ να το έχω πολλή ώρα μέσα στο νερό. Ναι, αλλά έχουμε και τον καλύτερο ήλιο και βαράει πολύ δυνατά και δεν κάνει καλό στην επιδερμίδα του. Και εδώ έρχεται λοιπόν η φανταστική αυτή εταιρεία, η γαλλική, η νούμερο ένα στη Γαλλία. Και εδώ στην Ελλάδα είμαι σίγουρη ότι εμείς θα την κάνουμε νούμερο ένα. Γιατί τα προϊόντα της είναι μοναδικά. Είναι πάρα πολύ καλά, ρε παιδί μου. Όχι γιατί το λέω εγώ, που εγώ το λέω, γιατί εγώ έχω μεγαλώσει παιδιά και παιδιά και έχω άποψη, αλλά γιατί μας δίνουν όλα όσα θέλουμε να μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας. Δηλαδή, είναι για όλους τους τύπους δέρματος και όχι μόνο τα αντιλιακά τους, αλλά γενικότερα οι σειρές που αφορά το δερματάκι των παιδιών μας. Έτσι, έχει ένα μοναδικό σύστημα φωτοπροστασίας, είναι με φυτικά συστατικά, έχει και τα δύο φίλτρα που θέλω να τα ψάχνετε. Φέτος σας έλεγα, σας έκανα ολόκληρο μάθημα για το πρόσωπό μας, ότι παιδιά, μη σκέφτεσαι το χειμώνα ότι δεν πάμε με αντιλιακό ή ότι δεν μας νοιάζει ή κάτι, δείχνει ένα δείκτη προστασίας. Όχι, δεν πάει έτσι. Αυτό με το δείκτη προστασίας πρέπει και το βλέπουμε πάντα, 50, 30, 40, αλλά πρέπει να ψάχνουμε και την άλλη, και το άλλο φίλτρο που προστατεύει ακόμα και τις στιγμές που εσύ νομίζεις ότι δεν σου κάνει κακό ο ήλιος. Έχει συννεφιά ή είναι χειμώνας. Όχι, όχι, δεν ισχύουν αυτά. Εδώ λοιπόν η εταιρεία μου Στέλλα μας έχει δώσει δύο αντιλιακά, ένα για πρόσωπο και ένα για σώμα, πραγματικά απίθανα. Αυτό που με το που θα το βάλετε επάνω στο παιδάκι σας, ακόμα και αυτό που είναι για το πρόσωπο, κοιτάξτε το πόσο εύκολα φεύγει. Κοιτάξτε, θα βάλω τώρα το άλλο του σώματος για να δείτε, γιατί το άνοιξα πολύ. Τα αντιλιακά έχουμε συνηθίσει να τα βλέπουμε, να τα παίρνουμε, αλλά να μην τα δοκιμάζουμε. Την ώρα δεν μας αφήνει κανείς να δοκιμάσουμε. Εμείς όμως δεν θέλουμε να ξέρουμε την ώρα που θα κάνεις έτσι και θα τα απλώσεις το μωράκι σου και θα το βάλεις και μπόλικο. Και θα το βάλεις και παντού. Πώς θα είναι το μωρό μου, θα γίνει άσπρο σαν ασβέστης? Όχι. Αλλά θα είναι προστατευμένο? Ναι. Θα πλώνεται εύκολα? Ναι. Θα προστατεύει το δερματάκι του και θα είναι και απαλό μαλακό σαν να του έχω βάλει και το γαλάκτωμα του σώματος? Ναι. Θα μυρίζει και μουστέλα, ναι. Αλλά θα μυρίζει λίγο πιο ελαφρά από ό,τι μυρίζουν τα προϊόντα σώματος που είναι για να κάνουμε το μπανάκι του, για να του περνάμε τις κρεμούλες του. Αυτά φωνάζουν από μακριά πάρα πολύ τη μυρωδιά τους. Ασύλληπτη, δεν το συζητάω. Λοιπόν, και οι πρώτες φίλες έχουν παραλάβει ήδη τα δώρα τους και οι επόμενες περιμένουν. Και μέχρι και την Παρασκευή η εταιρεία μου Στέλλα θα είναι κοντά μας. Οπότε, όσες θέλετε να τα δοκιμάσετε, δεν έχετε παρά να κάνετε σήμερα like στο Instagram. Τώρα θα μου πεις, οι άλλες που είμαστε πελάτες και τα παίρνουμε, εμείς δεν κάνουμε like? Βεβαίως και κάνετε. Εσείς είναι που πρέπει να αμυφθείτε και να πάρετε και έξτρα δώρο. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, απόλυτα ασφαλή. Μα από την πρώτη μέρα γέννησης, αυτό και μόνο πρέπει να σας λέει πάρα πολλά. Μοναδική υφή και μυρωδιά. Τι μυρωδιά? Μυρωδιά μωρού. Βρε μοσχοβολάει μωρά αυτό το άρωμα. Και όταν τα παιδιά σας σιγά σιγά μεγαλώσουν και μυρίζουν άλλα πράγματα, όχι τόσο ωραία αυτή τη γλυκιά μυρωδιά, κρατήστε τη μου Στέλλα, να την περνάτε εσείς και να λέτε αχ, 10 χρόνια πριν στο σπίτι μου μύριζε μωρά. Σήμερα, ναι. Λοιπόν, όχι ρε, συνέχεια και το μωρό μου, που για μένα είναι το μωρό μου, το μωρό όλων μας. Δεν έχει αυτή τη μυρωδιά του χρόνου, του δίχρονου, πώς να το πω. 1,5 χρόνο κρατάει αυτό, 1,5 χρόνο. Και το δίχρονο το δικό μου δεν μυρίζει πια μωρό. Δεν πειράζει, έχουμε τα μουστέλα, παραζαλιβόμαστε, τα βάζω εγώ, τα λαδάκια, το λάδι μυρίζει πολύ έντονα. Και η λοσιόν σώματος, η κρέμα σώματος του αφρόλου τρώτος, όταν πάω να ανοίξω εκεί που το γεμίζω νερά και αφρόλου τρώτος, δεν κάνει σαπουνάδες, αλλά εμένα η κόρη μου που της αρέσει να κάνει μακροβούτια στην πανιέρα, μου αρέσει να τις βάζω. Πάρ' την μπάνιο το λέμε. Με το που ανοίγουμε το δωμάτιο για να βγούμε μέσα στο μπανάκι, μου σχοβολάει, βγαίνει όλο το δωμάτιο. Μη σου πω ότι μυρίζει μέχρι το διάδρομο, είναι απίθανο. Λοιπόν, πάει και αυτό. Και μια και είμαστε στο καλοκαίρι, στα μαγιό, στα αντιλιακά μου Στέλλα, στα μωρά που θα κολυμπήσουν στις θάλασσές μας. Πήγαινε με στις θάλασσές μας. Δες λίγο επανομή. Το βιντεάκι ανέβηκε τώρα, ένα από ντρόν. Κοίτα πώς είναι η παραλία στη Θεσσαλονίκη, μόλις 30 χιλιόμετρα. Πώς η γη ουσιαστικά μπαίνει μέσα στην θάλασσα και δημιουργεί μία μύτη. Και είναι μια πανέμορφη παραλία που έχει φιλοξενήσει, φαντάζομαι, και την Άνση εκεί. Και βλέπετε και το ναυάγιο, το οποίο είναι 50 χρόνια εκεί, σε αυτό το σημείο. Δεν έχει διαλυθεί εντελώς, αλλά νομίζω ότι αξίζει αυτό το βιντεάκι. Είναι το φαινόμενο άμποτ είναι αυτό. Όχι, είναι έτσι και εγώ δεν το ξέρω, δεν έχω πάει εκεί. Θεσσαλονικιά, αν ξέρει. Πλημμυρίδα. Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι μια παραλία πάρα πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη, πολύ εύκολο να πας και πάρα πολύ γνωστή, γιατί έχει τόσο υπέροχα νερά
Και έχει αυτό το ναυάγιο, το οποίο και εγώ δεν ήξερα τι είναι. Είναι από το 67, ναι. Διάβασα εκεί το ναυάγιο. Και να δούμε και λίγο Μύκονο, ωραία πλάνα, γιατί... Α, πολύ με πάτε βγάζετε στη Μύκονο. Τι γίνεται, παιδιά, πείτε μου. Δεν λέγαμε τίποτα άλλο για τις τιμές και είναι ακριβά ευθυνά. Ναι. Ένας Αμερικανός τουρίστας μας έχει κάνει διεθνώς ρεζίλι. Καλά έκανε. Ναι. Συγγνώμη, δηλαδή. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Trip Advisor, ανέβασε. Διάβασα και εγώ, δεν μπορώ να πιστέψω ότι κανείς θα μπορούσε να χρεώσει. Δηλαδή, έπεσε θύμα απάτης. Δεν μπορώ να φανταστώ ούτε σε πανάκριβο ξενοδοχείο ότι σου χρεώνουν την πύρα έτσι. Ή ξέρω εγώ τι λέει, το καλαμαράκι. Να δούμε εδώ την απόδειξη. Δηλαδή, λέει, τι λέει, 8 καλαμάρια. 6 καλαμάρια, 500 ευρώ το καλαμαράκι. 98,50. Κανένας δεν μπορεί να το κάνει. Όχι, πρέπει να πάει ο δήμαρχος και πρέπει να πάει η προστασία του καταναλωτή να κλείσει το μαγαζί, γιατί το μαγαζί δυσφημεί και το νησί και τη χώρα. Άκου, Ηλιάνα, τη χώρα δυσφημεί. Όλη τη χώρα. Στον ποινικό κώδικα υπάρχει η αισιροκέρδεια. Είναι πλημέλημα, μεν δεν είναι κακούργημα, αλλά υπάρχει. Είναι κάτι το οποίο δεν ασχολείται κανένας στις τιμές της αγοράς. Μπορεί να έχουμε ελεύθερη αγορά, δεν μπορεί να κλέβεις, γιατί εδώ μιλάμε για κλέψιμο. Όταν. Ζήτησε κατάλογο, λέει ο σύμφωνοι. Επίσης, ο άνθρωπος ανέβασε το χαρτί της παραγγελίας, όχι την απόδειξη. Δεν είναι απόδειξη αυτό που κάνει τον κύριο του κόσμου. Δεν ξέρω αν κόπηκε ποτέ απόδειξη 836 ευρώ για καλαμάρια και σαλάτες και νερά. Παιδιά, συγγνώμη, ας πούμε ότι κάθεσαι ένα ταβερνάκι. Παραγγέλνεις, ό,τι και να παραγγέλνεις, ό,τι όλο το μαγαζί να βγάλεις έξω, δεν μπορείς να κάνεις λογαριασμό 800 ευρώ. Μα και στη Μύκονο. Μιλάμε για οποιοδήποτε μαγαζί στη Μύκονο δεν πάω, δεν ξέρω. Όχι, όχι. Δηλαδή, δεν μπορώ να μπω αυτή τη στιγμή στην κουβέντα, γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποια πολύ ακριβά μαγαζιά και είναι οι παροχές τους άλλες. Αυτό άλλες είναι. Παροχές. Αυτό ακριβώς. Εδώ μιλάμε κάθε άνθρωπος στο ταβερνάκι να φάει. Τι έφαγε, καλαμαράκι πήρε. Τι πήρε, τον αστακό από πού να τον φέρνανε, δεν ξέρω. Πού το ψάρεψαν αυτό το καλαμάρι που κάνει 100 ευρώ, δηλαδή. Μου λέει ο Χατζηδάκης που το διαβάζα, μου λέει, μήπως ήταν φρέσκο το καλαμάρι. Πόσο φρέσκο να πει, ψαράς μαζί για να το χρεώσει 100 ευρώ το πιάτο, το καλαμάρι ήμαρτον. Και επειδή βλέπουμε τόσο ωραίες εικόνες, θέλω να δούμε ένα καινούριο βίντεο που έφτιαξε ο Θάνος Βάγιος και συγκέντρωσε όλα τα ωραία κάστρα της χώρας. Έχουμε πάνω από 800 κάστρα. Εδώ κάνει επίσκεψη σε 10 περιοχές που είναι τα πιο διάσημα, δηλαδή Μονεβασιά, Παλαμίδη, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη. Και νομίζω ότι τα κάστρα είναι το σήμα κατά τεθέν. Μας πάνε σε μια εποχή πάρα πολλά χρόνια πίσω, στους πειρατές, σε κουρσάρους, στην κατοχή από τους Οθωμανούς. Και είναι η ιστορία της χώρας μας. Πάμε να δούμε το βίντεο και αν θέλετε μετά σχολιάζουμε που έχει πάει ο καθένας. Εγώ τα κυνηγάω όταν βρεθώ σε τέτοια μέρη, το καταλαβαίνεις. Είμαι λίγο αρχαιολάτρης. Η Ελλάδα είναι απ' άκρη σ' άκρη γεμάτη πύργους, φρούρια και κάστρα που παραπέμπουν σε άλλες εποχές. Εποχές με μεσαιωνικούς θρύλους, με πειρατές, πρίγκιπες, κυπότες. Αδιαμφισβήτητα, η Καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς είναι από τις σπουδαιότερες της χώρας, χτισμένη στα χρόνια του Αυτοκράτορα Μαυρικίου το 583 πάνω σε βράχο, αφού οι κάτοικοι των γύρω περιοχών χρειάζονταν ένα καταφύγιο που θα τους προστάτευε από τους αβάρους και τους Σλάβους. Εξίσου διάσημη αλλά ερημωμένη εκείνη του Μιστρά, χτισμένη στις πλαγιές του Ταϊγέτου με ένα από τα δυνατότερα κάστρα του Μοριά, το οποίο έκτισε ο Φράγκος πρίγκιπας Γουλιέλμος Βιλιαρδουίνος το 1249. Εκεί μάλιστα φόρεσε το στέμα του ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο μαρμαρωμένος βασιλιάς Κωνσταντίνος Παλαιολόγος το 1449. Ένα από τα ωραιότερα κάστρα της χώρας, αλλά και το καλύτερα σωζόμενο της ενετοκρατίας, είναι αυτό του Παλαμιδίου στο Ναύπλιο, που ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ για να εξυπηρετήσει τις στρατιωτικές και ναυτικές επιχειρήσεις των Βενετσιάνων, ενώ είναι επισκέψιμο είτε με αυτοκίνητο είτε με την ανάβαση των θρυλικών 999 σκαλοπατιών, μιας και το χιλιοστό τον γκρέμισε σύμφωνα με την παράδοση το άλογο του Κολοκοτρώνη. Ανοιχτά του Ναυπλίου βρίσκεται και το Μπούρτζι, ή Καστέλι κατά τους Βενετούς, ή Θαλασσόπυργος κατά την Επανάσταση του 1821. Το 1930 μετατράπηκε σε ξενοδοχείο και λειτουργήσε για 40 χρόνια. Στις
Στην περιοχή της Μεσσηνίας βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα και ωραιότερα οχυρωματικά κτίσματα ολόκληρης της Μεσογείου, το κάστρο της Μεθόνης, τα τείχη του οποίου φτάνουν σε μήκος τα 700 μέτρα, ενώ εκτείνεται σε μια επιφάνεια 93.000 τετραγωνικών μέτρων. Στην νότια πλευρά του, πάνω σε βράχο μέσα στη θάλασσα, που ενώνεται με τη στεριά με τεχνητή τάφρο, υπάρχει το Μπούρτζι, ένας οκτάπλευρος πύργος που κτίστηκε από τους Τούρκους και χρησιμοποιήθηκε ως τόπος βασανιστηρίων. Ένα ολόκληρο σύμπλεγμα τυχών και πύργων 8 χιλιόμετρων, από τα οποία σώζονται τα 4, απαρτίζουν τα περίφημα κάστρα της Θεσσαλονίκης. Σημαντικότερα σημεία του σήμερα είναι το Επταπύργιο, γνωστό και ως φυλακή γεντίκουλέ κατά τους Οθωμανούς, με θέα το Θερμαϊκό, αλλά και ο Λευκός Πύργος, που κτίστηκε τον 15ο αιώνα και αποτελεί το σύμβολο της πόλης. Το κάστρο της Ρόδου, η μεγαλύτερη ενεργή μέχρι σήμερα μεσαιωνική πόλη της Ευρώπης, χτίστηκε από τους υπότες του τάγματος του Αγίου Ιωάννη που κατήχαν το νησί από το 1309 έως το 1522. Το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου μάλιστα αποτελεί το σημαντικότερο μνημείο της υποτοκρατίας, ενώ ο πρώτος του όροφος λειτουργεί ως μουσείο που εκτίθενται μεσαιωνικά όπλα, ταφόπλακες και αγάλματα. Το παλιό φρούριο της Κέρκυρας, χτισμένο σε μια βραχώδη χερσόνησο με δύο χαρακτηριστικούς λόφους, είναι το επιβλητικότερο μνημείο της που στέκει σαν φύλακα της πόλης από τον 6ο αιώνα. Οι οχυρώσεις στο σύνολό τους κατασκευάστηκαν σε ένα τεράστιο χρονικό διάστημα 15 αιώνων και δέχτηκαν πολλές πολιορκίες και επιθέσεις από πειρατές, με διασημότερη ίσως εκείνη του θρηλυκού Μπαρμπαρόσα, αρχινάβαρχου του Οθωμανικού στόλου του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Και στην Κρήτη τα κάστρα είναι πολλά, το Φραγκοκάστελο στην νότια άκρη του νησιού σίγουρα ξεχωρίζει. Χτισμένο στις αρχές του 14ου αιώνα από τους Βενετούς, φημίζεται για τους Δροσουλίτες, μια σειρά από φιγούρες υπέων που εμφανίζονται λίγο πριν την Ανατολή, και ο θρύλος θέλει να είναι τα πνεύματα των στρατιωτών του Μιχάλη Νταλιάνη που στήχιωσαν το κάστρο μετά τη θρυλική μάχη με τους Οθωμανούς το Μάιο του 1828. Πόσες ομορφιές έχουμε, πόσες. Ναι, μόνο οι παραλίες είναι και τα κάστρα και τα βουνά, τα πάντα είναι ωραία. Μάλιστα. Συμφωνείς. Μάλιστα. Ψάχνεις κάτι συγκεκριμένο. Δεν μπορείς να με συμφωνείς. Τι θες, πού θες τα... Πες μου, πάλι. Πες μου, μίλησε μου, έχουμε πάθει. Έχει πάθει ο Τάσος. Σκέφτεται τον Τάσο που σκέφτεται τα κάστρα. Τι είναι, σκέφτεται να πάρει τη Μόνικα Μπελούτσι να την πάει στα κάστρα. Εγώ έμεινα στην απόδειξη. Τα κάστρα με ταξίδεψαν, αλλά το μυαλό μου κόλλησε στην απόδειξη. Γιατί έχεις απόλυτο δίκιο. Πώς μπορεί να γκρεμίσει ένα χαρτί, μία ανάρτηση, μπορεί να γκρεμίσει την εικόνα σε κάποιους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Και να σου πω κάτι, να λέμε πάλι καλά που υπάρχει και το TripAdvisor και τέλος πάντων όλα τα μέσα στα οποία μπορούν οι άνθρωποι να γράφουν την αλήθεια. Κάποιοι βέβαια μπαίνουν με σκοπιμότητα και δεν γράφουν την αλήθεια, γιατί παίζει και αυτό, ότι μπορεί ένας ανταγωνιστής για να καταστρέψει το διπλανό μπαράκι να γράψει ότι τα ποτά είναι νοθευμένα. Αλλά όταν κάποιος έχει πάρα πολλές καλές κριτικές και υπάρχει μια αρνητική, φαίνεται ότι δεν είναι αληθινή. Ναι, ναι. Πάλι καλά που έχουμε και υπάρχει δύναμη στον καταναλωτή πια. Λύστε μου μια πορεία. Εγώ τώρα ρίχνω διαφημίσεις γιατί έχω μπερδευτεί με τις αλλαγές της ώρας. Τα έχω χαμένα. Δηλαδή, μιλάω ή δεν μιλάω. Γιατί χθες παραμίλησα από ό,τι κατάλαβα, αλλά πάλι δεν θυμόμουν ότι είχα μια σφήνα. Τώρα έχω να ρίξω καμία. Έχω. Εντάξει. Διαφημίσεις. Στα κάστρα μου ήρθε πάντως κυδάστρα. Πολύ πραγματικά γερά. Λοιπόν, δεν έχω χρόνο, αλλά να σας πω ότι στο Instagram κάποιες πολλές από εσάς θα κερδίσετε μαγιό παιδικά, η καθεμία από ένα, ό,τι σας γράφω. Κάποιες άλλες θα πάρετε τα φανταστικά μοναδικά προϊόντα μου, Στέλλα. Και κάποιες άλλες θα πάρουν το φανταστικό μου φόρεμα από Sugar Free. Συγκεκριμένα νομίζω έγραψα τρεις. Σας αφήνω όλη μέρα σήμερα, εκεί που θα κάθεστε χαλαρά, να σκέφτεστε και αυτό το θέλω και εκείνο και το άλλο. Εδώ είμαι για όλα. Δυνάμωσε να φύγουμε. Στην κάποιοι καρδιά, έρχονται, κάποιοι φεύγουν. Στην καρδιά. Bye. Μια ανάσα που